Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, νυχτερινές περιπολίες για ένα ακόμη βράδυ Δευτέρας μαζί σας ζωντανά και ξεκινήσαμε με μια μικρή ζωντανή σύνδεση από την παραλιακή ζώνη της Καβάλας και με έναν μουσικό δρόμο τουρίστας κιόλας, ο οποίος έτσι προσπαθεί να μας βάλει σε ένα καλοκαιρινό, διαφορετικό κλίμα. Εμείς πάντως εδώ στις νυχτερινές περιπολίες έχουμε μπει σε καλοκαιρινό κλίμα. Καθώς για τις επόμενες δύο εβδομάδες θα τα λέμε μεταξύ μας, οι δυο μας, μιας και ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές άδειες και για εμάς τους ανθρώπους των μέσων, οπότε να ευχηθούμε καλές διακοπές στον αγαπημένο συνάδελφο Νίκο Χατζηγιοβανάκη. Φυσικά οι νυχτερινές περιπολίες δεν θα έχουν διακοπές, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε κανονικά και ζωντανά, Δευτέρα και Παρασκευή, 10 με 11.30, με την πλούσια θεματολογία όπως και πάντα. Πολλά έχουμε να δούμε και σήμερα και πολλά έχουμε να ακούσουμε. Και πάμε να καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως τον συνάδελφο Κώστα Λουκούμη, με τον οποίο έχουμε να συζητήσουμε έτσι τα θέματα της επικαιρότητας. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα Έλενα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Καλή εβδομάδα και καλή άδεια να ευχηθούμε και στον Νίκο Χατζηγιοβανάκη να ξεκουραστεί και να επιστρέψει με γεμάτες μπαταρίες. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι καλή εβδομάδα, Κώστα. Έχουμε τα σύνορα τα οποία έχουν κλείσει με την Σερβία. Έχουμε τον κλειστό μεθοριακό σταθμό της Νυμφαίας. Δεν ξέρω πώς μεταφράζονται όλα αυτά για το κομμάτι του τουρισμού. Και στο κομμάτι της υγείας είχαμε κάποια προβλήματα. Θα τα δούμε, ναι, θα τα δούμε λίγο πιο μετά. Αυτά, ας ξεκινήσουμε λίγο με αυτό, ναι. Ας ξεκινήσουμε λίγο με την υπόθεση τώρα της Νυμφαίας, του Προμαχώνα, ναι, των σύνορων γενικότερα, που όπως έχει προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα, Έλενα, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν, αν πάρουμε από την αρχή την ιστορία, προκλήθηκε αναστάτωση από τα ξημερώματα σήμερα στο τελωνείο του Προμαχώνα, όπου πληθώρα Σέρβων τουριστών επιχείρησαν να περάσουν τα σύνορα και να κατευθυνθούν προς την Ελλάδα πριν τεθεί σε ισχύ το lockdown που ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση για τους υπηκόους της Σερβίας λόγω των αυξημένων κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα. Ενώ οι Σέρβοι λοιπόν έφτασαν έγκαιρα στο σημείο, πριν από τις 6 δηλαδή το πρωί, οπότε ξεκινούσε η εφαρμογή της απαγόρευσης εισόδου, οι Βούλγαροι τελωνιακοί δεν επέτρεψαν τη διέλευσή τους από το σταθμό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστιες ουρές, ουρές χιλιομέτρων, και εκατοντάδες πολίτες να αναμένουν στα οχήματά τους ακόμα και στις 4 και στις 5 ώρες. Οι Βούλγαροι τελωνιακοί τελικά, αφού τους ζήτησαν να κάνουν αναστροφή και να επιστρέψουν, αρκετοί παρέμειναν στο σημείο. Είχαν φτάσει και πολίτες άλλων χωρών για τους υπηκόους των οποίων είναι τα σύνορα ανοιχτά, όπως οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι, οι Σλοβάκοι και οι Μολδαβοί επισκέπτες. Mm-hmm. Τελικά, ύστερα από συνεννόηση των αρχών, αποφασίστηκε να ανοίξουν τα σύνορα για τους εντός εισαγωγικών εγκλωβισμένους Σέρβους οδηγούς και να μπουν όσοι βρίσκονταν στο μεθοριακό σταθμό της χώρας μας. Η εικόνα που δημορφώθηκε από το απόγευμα και έπειτα στο συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα ήταν κάπως καλύτερη, δεν θύμιζε δηλαδή τις πρωινές εικόνες χάους που επικρατούσαν στο σημείο, κυρίως λόγω της αυξημένης κίνησης των Σέρβων τουριστών. Τα στοχευμένα δειγματοληπτικά τεστ που πραγματοποιούνται από τα κλιμάκια του ΟΔΙΟ, ο διαβατηριακός έλεγχος, η αυξημένη κίνηση των ενδερχόμενων οδηγών δημιούργησαν όλη αυτή την ατμόσφαιρα και την ταλαιπωρία σε ορισμένες περιπτώσεις. Αλλά ξαναλέω, από το μεσημέρι, από το απόγευμα και μετά, τα πράγματα ηρέμησαν και άρχισαν να κυλούν πιο ομαλά και μειώθηκε και η κίνηση. Μάλιστα. Πώς μεταφράζεται βέβαια όλο αυτό και για το κομμάτι του τουρισμού στη Θάσο, θα σε πάω τώρα. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι των επισκεπτών, των τουριστών της Θάσου, προέρχονται από την Σερβία. Όλα δείχνουν ότι θα αλλάξει η σελίδα για φέτος το καλοκαίρι στη Θάσο. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ αυτό και τι λέει και το ρεπορτάζ σου. Πριν πάω στη Θάσο, να κάνουμε μια παράκαμψη από την Νυμφαία. Καλύτερα. Ναι, βέβαια. Γιατί από σήμερα και τουλάχιστον μέχρι τις 15 Ιουλίου απαγορεύεται η είσοδος και έξοδος των Βουλγάρων και λοιπόν στον ιστοριακό φυλάκιο και επίσημα πλέον. Μάλιστα, στο ΦΕΚ που εκδόθηκε, αναφέρει ότι η σχετική απαγόρευση ισχύει από 1η Ιουλίου. Ωστόσο, αυτό δεν ίσχυσε στην πράξη. Τα λέγαμε και στις προηγούμενες συνδέσεις, με τους τουρίστες να περνούν. Βέβαια, η απαγόρευση δεν περιλαμβάνει κάποια πράγματα, όπως το ότι Έλληνες πολίτες και κατόχους άδειας παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν την κύρια κατοικία τους ή τη συνήθεια διαμονή τους στην Ελλάδα, μπορούν να πηγαίνουν. Δηλαδή, δεν ισχύει για τους Έλληνες αυτό. Εμείς μπορούμε να πηγαίνουμε. Σωστά. Είτε για ψώνια, όπως κάνουν πολλοί Έλληνες, είτε για τουρισμό, είτε για οποιοδήποτε λόγο. Και αυτό είναι ένα από τα παρατράγουδα της απόφασης, που δεν
που δεν αφορά τους Έλληνους πολίτες, δηλαδή το ποσοστά, η μετακίνηση προς τα εκεί. Επίσης, η απόφαση ελήφθηκε για υγειονομικούς λόγους, ωστόσο ελήφθη χωρίς καμία πρώτερη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, είναι αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΙΟΔΗ είχε δεσμευτεί από την Κομοτηνή τις προηγούμενες εβδομάδες ότι θα τοποθετούν κλιμάκια από την 1η Ιουλίου σε όλα τα συνοριακά σημεία της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Μακάζα Νυμφέα. Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν το είδαμε να γίνεται στην πράξη. Πού θέλω να καταλήξω και σε πήγα μέσω Νυμφέας. Ότι σήμερα είχαν σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης όλοι οι δήμαρχοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε μια προσπάθεια να πείσουν την κυβέρνηση να αλλάξει την απόφαση και να παραμείνει ανοιχτή ως μοναδική πύλη εισόδου στη χώρα μας, εκτός από εκείνη του Προμαχώνα και της Νυμφέας. Οι δήμαρχοι αναφέρουν πως η κατάσταση αυτή ουσιαστικά καταδικάζει οικονομικά τις περιοχές, καθώς αποτρέπει τους τουρίστες να επισκεφθούν την περιοχή μας. Προβαίνουν μάλιστα και σε διατύπωση 7 προτάσεων, σκοπεύοντας να καταφέρουν την αλλαγή της απόφασης της κυβέρνησης. Επίσης, ζητούν και περαιτέρω οικονομική ενίσχυση για τους 22 δήμους της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και δηλώνουν πως θα ζητήσουν συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς και θα καλέσουν και τους τοπικούς βουλευτές να βοηθήσουν αυτή τους την προσπάθεια. Μάλιστα. Παραμένουμε βέβαια ακόμη στη θεωρία και πρόκειται για μια συνάντηση η οποία δεν ξέρω εσύ πώς τη βλέπεις. Ίσως θα έπρεπε να έχει γίνει χθες. Επαφές υπήρχαν από την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα κινήθηκαν λίγο πιο συντεταγμένα. Ίσως έπρεπε να τρέξουν λίγο περισσότερο οι διαδικασίες και όχι ο καθένας μεμονωμένα. Ας πούμε, όχι μόνο του ο Δήμος Θάσου ή μόνο του το επιμελητήριο ή μόνο της περιφέρεια. Αν πήγαιναν όλοι μαζί, Δήμος, Περιφέρεια, Ομοσπονδίες, Εμπορευτικών Τεχνών, Επιμελητήρια, όλοι μαζί, εμπορική συλλογή, όλοι μαζί, ίσως τότε είχαν και κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω, θα φανεί βέβαια το αποτέλεσμα. Αλλά αν πηγαίνει συντεταγμένα, νομίζω ότι εκεί θα κερδίσει κάτι περισσότερο και όχι ο καθένας μόνος του, όπως μαζεύτηκαν. Ωραία, και να περάσουμε τώρα στις συνέπειες, έτσι. Νομίζουμε όλοι ότι το νησί της Θάσου θα δεχτεί ένα ακόμη μεγάλο χαστούκι μετά και το κλείσιμο των συνόρων με τη Σερβία, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστών στη Θάσο, πέρα από τους Βούλγαρους, είναι και Σέρβοι. Έτσι ακριβώς. Έχουμε πει, τα λέω και στο ραδιόφωνο σχεδόν καθημερινά στο λόγο, Έλενα. Ότι η κατάσταση από τις 15 Ιουνίου και έπειτα, δηλαδή από τότε που άνοιξαν τα σύνορα, έδειξε ότι πάει κάπως καλύτερα για τα δεδομένα της εποχής. Άρχισε να ζεσταίνεται λίγο η μηχανή, αυτό εννοείς. Ναι. Μία σταγόνα αισιοδοξία. Ναι. Απόλυτα αποτελούν οι Σέρβοι λόγω του κλεισίματος των συνόρων και της αύξησης των κρουσμάτων. Αυτό διαφυλάττει με τη χώρα μας από υγειονομικής πλευράς, αλλά αναμφίβολα θα έχει οικονομική επίπτωση. Το παραπάνω έρχεται να προσθεθεί στο γνωστό πρόβλημα, αυτό που μόλις περιγράψαμε άλλωστε με το κλείσιμο των συνοριακών σταθμών της χώρας, εκτός από του Προμαχώνα. Όπως υπόθηκε και στον αέρα του λόμπι τις προηγούμενες ημέρες, ίσως συνδράμει και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο ενδεχόμενο λύσης στην Νυμφέα, με κάποιο κλιμάκιο. Από την Τετάρτη, όπως μου είπε και ο Δήμαρχος στον αέρα του Λόμπι, είπε ότι είμαστε σε καθημερινή επαφή με τους αρμόδιους φορείς και με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ώστε να στείλει κλιμάκιο και να ενισχυθούν τα σύνορα, μήπως και ανοίξουν. Πληροφορίες κάνουν λόγο, όπως και άλλοι φορείς της Καβάλας επικοινώνησαν με τον ΙΕΘΑ. Για να δούμε. Πάντως, αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, από το σταθμό της Νυμφέας περνούσαν οι περισσότεροι Ρουμάνοι τουρίστες που έφταναν στην περιφέρεια και πιο συγκεκριμένα στην Θάσο. Και από την άλλη, άμα το δεις, το να αφήνεις τον Προμαχώνα ανοιχτό πάλι δημιουργείς συνωστισμό, διότι συγκεντρώνονται ουρές χιλιόμετρων. Μάλιστα. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο, εφόσον είμαστε ακόμη στο κομμάτι της Θάσου και στις αναρτήσεις, γιατί νομίζω είναι πολλές του Δημάρχου Θάσου, του κύριου Λευτέρη Κυριακίδη, σχετικά με αυτά τα fake news περί κρουσμάτων στο νησί, που θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι το κερασάκι στην τούρτα. Τέτοια fake news είδαμε νομίζω και στον Δήμο Παγκαίου Έλληνα τις προηγούμενες ημέρες και νομίζω καλά κάνουν οι άνθρωποι του Δήμου ή οποιοδήποτε άλλος επίσημος φορέας βγαίνει και τα διαψεύδει. Τις προηγούμενες ημέρες ο Δήμαρχος Θάσου αναγκάστηκε για τέταρτη φορά να βγει δημόσια και να διαψεύσει αυτά τα fake news ότι δηλαδή υπάρχει κρούσμα κορονοϊού στο νησί της Θάσου. Είμαστε, είπε χαρακτηριστικά, σε μια κρίσιμη χρονιά, υπάρχουν προβλήματα, οπότε τουλάχιστον εντός του νησιού πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί. Και συνέστησε υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Γιατί κάποιος, κακά τα ψέματα, να ανεβάσει κάτι στο προφίλ του στο διαδίκτυο ή σε κάποιο site, λέω εγώ τώρα, η είδηση μεταδίδεται αστραπιαία και το κακό δεν αργεί να γίνει. Μάλιστα. Από όσο ξέρω, έχεις ετοιμάσει για εμάς και ένα πλούσιο ρεπορτάζ
το οποίο είναι της τελευταίας στιγμής, τα λέγαμε, τελευταία εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα, αν γίνεται, να πάμε πρώτο σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επέτρεψέ μου να μην σε αποδεσμεύσω ακόμη, γιατί είναι καλό να επικεντρωθούμε στο συγκεκριμένο θέμα μετά το διάλειμμα, όμως, που πρέπει αναγκαστικά και να πάμε. Λοιπόν, Κώστα, παραμένεις μαζί μας. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τέλος διαφημιστικού διαλύματος, κυρίες και κύριοι, και μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Στην παρέα μας παραμένει ο συνάδελφος Κώστας Λουκούμης. Έχω να σου πω, Κώστα, ότι στην παρέα μας παραμένει έστω και από μακριά και ο Νίκος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος μας στέλνει τα χαιρετίσματά του, ξεκούραστος. Εγώ έχω να πω... Δηλαδή να πάει σε κάποια εκδρομή, σε κάποια... να κάνει κάτι άλλο. Μια εξόρμηση, βρε αδερφέ. Αυτό σημαίνει το μικρόβιο του δημοσιογράφου. Αυτό ακριβώς, πολύ σωστά τα λες, Κώστα. Και πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι έχει συγκλονίσει όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και την Καβάλα συγκεκριμένα. Μία νέα περίπτωση ψευδογιατρού από την Θεσσαλονίκη αποκαλύφθηκε σήμερα. Πρόκειται για μία πρώην δημοτική σύμβουλο από μεγάλο δήμο της Θεσσαλονίκης, που κατάφερε να παγιδεύσει δεκάδες θύματα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Καβάλα, σωστά? Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτό, Έλενα, ναι. Σωστά το είπες. Πριν πάμε σε αυτό, έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Ναι. Και υπάρχουν πληροφορίες για κρούσματα κορονοϊού στο νομό Καβάλας. Για περίπου 8 κρούσματα κορονοϊού, σύμφωνα με πληροφορίες, ξαναλέω, μέχρι στιγμής. Για το νομό γενικότερα. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αλλοδαπούς τουρίστες σε βαλκανικές χώρες, οι οποίοι ήρθαν στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες. Και κάποια από αυτά ίσως είναι και από το νησί της Θάσου. Λέω με κάθε επιφύλαξη αυτή την πληροφορία και αύριο το πιθανότερο είναι να έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις. Μάλιστα. Θα το δούμε αυτό. Είναι είδηση της τελευταίας στιγμής. Όσο ήμασταν στο διαφημιστικό διάλειμμα. Μάλιστα, ίσως να έχουμε την δυνατότητα να επικοινωνήσουμε, δεν ξέρω, και με τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, τον κύριο Ντίνο Κλητσιώτη, για να μας επιβεβαιώσει τα όσα λες. Βάζουμε μια άνω τελεία στο θέμα, το οποίο βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά να δώσουμε λίγο ορισμένες πληροφορίες στους τηλεθεατές σχετικά με την ψευτογιατρίνα της Θεσσαλονίκης που δρούσε και στην Καβάλα. Έτσι ακριβώς, Έλενα. Μία νέα περίπτωση ψευτογιατρού έρχεται να προσθεθεί στην ήδη υπάρχουσα. Πρόκειται για πρώην δημοτική σύμβουλο σε μεγάλο δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, που φαίνεται πως παρουσιαζόταν ως ιατροδικαστής και κατάφερε να παγιδεύσει δεκάδες θύματα από την Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μέγκα, η γυναίκα παρουσιαζόταν ως σωτήρας σε ανθρώπους που είχαν καρκίνο. Έκανε τον ενδιάμεσο στα ανυποψίαστα θύματα για να λάβουν, όπως ισχυριζόταν, την γνήσια φαρμακευτική αγωγή της χημειοθεραπείας. Και μάλλον τα γνήσια φάρμακα της χημειοθεραπείας. Ναι. Αλλά και για να επισπεύσει τις γονιδιακές εξετάσεις που καθόριζαν τον τύπο του καρκίνου που έπασχε ο καθένας. Πλησίαζε δηλαδή ασθενείς που ανάρωναν από χειρουργικές επεμβάσεις και τους έδινε ψεύτικες ζώνες και φάρμακα, ενώ τα έγραφε ο ΕΠΗ. Και ισχυριζόταν ότι τα έφερνε αποκλειστικά για τους ίδιους από το εξωτερικό, καταφέροντας έτσι να αποσπάσει από 500 ευρώ και 2.000 ευρώ. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως και στην προεκλογική της καμπάνια έχει την ψεύτικη κάρτα, στην ψεύτικη κάρτα μάλλον, στα φυλάδια που μοίραζαν υποψήφοι, την ιδιότητα του ιατροδικαστή. Για την υπόθεση αυτή έγιναν αρκετές καταγγελίες, ωστόσο αυτή που πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μέγκα, αφορά τη σύζυγο Καβαλιώτη. Και έχει και σχετική καταγγελία στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, υπάρχει και ρεπορτάζ και στο Now News, και περιέγραψε την περιπέτειά του που ξεκίνησε το 2016, όταν γίνεται διάγνωση καρκίνου του μαστού στη σύζυγό του. Μάλιστα. Τότε η φίλη και κουμπάρα τους που παρουσίασαν. Που έχει παρουσιαστεί ως ιατροδικαστής του Αριστοτελείου, αναλαμβάνει το δυσέβρετο κοκτέιλ χημειοθεραπείας που θα του σώσει τη ζωή της. Την υπόθεση έχει αναλάβει το τριμελές πλημμυλιοδικείο Καβάλας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και ο ίδιος ο Καβαλιώτης καλεί οποιονδήποτε έχει πέσει η θύμα αυτής της γυναίκας να μην διστάσει να το καταγγείλει. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλα θύματα για τη συγκεκριμένη γιατρό, ψευτογιατρό. Τώρα
Το ρεπορτάζ λέει ότι ίσως. Το ρεπορτάζ λέει ναι, αναφέρεται σε ένα, ναι. Μένει να φανεί, μένει να αποδειχθεί. Γι' αυτό κάλεσε άλλωστε και όποιος τυχόν έχει πέσει θύμα να μην διστάσει να το καταγγείλει. Μάλιστα. Θα σε κρατήσω λίγο ακόμη και θέλω να πάμε σε ένα θέμα το οποίο εδώ και τρεις μέρες τουλάχιστον απασχολεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο κλειστός κόμβος του Αγίου Ανδρέα έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στους ελεύθερους επαγγελματίες της Νέας Ηρακλίτσας καθώς και της Περάμου. Πολλοί είναι οι επισκέπτες οι οποίοι έρχονται από γειτονικούς νομούς να επισκεφτούν τις παραλίες, τους αμολόφους επιτοπλίστων της Καβάλας και εγκλωβίζονται στην επιστροφή γιατί είναι κλειστός ο κόμβος του Αγίου Ανδρέα. Πριν το σχολιάσουμε μαζί, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει και επιστρέφουμε με σχολιασμό. Είναι έτοιμο το ρεπορτάζ? Επηρεάζει γιατί δεν έρχεται ο κόσμος. Παρακαλάμε να έρθουν τουρίστες, έρχονται τουρίστες και αντί να τους διευκολύνουμε, τους δημιουργούμε καινούργια προβλήματα. Ουρές χιλιομέτρων σχημάτισαν τα οχήματα στη Νέα Ηρακλίτσα και τη Νέα Πέραμο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Το ποτηλιάρισμα δημιουργήθηκε για ένα ακόμη Σαββατοκύριακο λόγω του κλειστού κόμβου του Αγίου Ανδρέα, με τους επισκέπτες να φεύγουν με τις χειρότερες εντυπώσεις. Οι περισσότεροι οδηγοί κατάφεραν να κάνουν τη διαδρομή Ηρακλίτσα-Καβάλα μέσα σε 40 λεπτά. Ότι το έχω πει κατά επανάληψη ότι δεν συμφωνώ με ενέργειες και με κινήσεις της κεντρικής διοίκησης, της κεντρικής κυβέρνησης, όταν δεν ενημερώνει η τοπική αυτοδιοίκηση. Είτε λέγεται πρώτος, είτε δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Το έργο αυτό το ζήσαμε με τα πλευρικά και τα διόδια όσον αφορά στο λιμάνι της Καβάλας. Είδατε τότε τις αγωνίες και τις διαμαρτυρίες που είχαμε συντάξει μαζί με το Επιμελητήριο και με άλλους φορείς. Μετά από πολλές πιέσεις ανοίξανε ο συγκεκριμένος κόμβος που αφορά την ανατολική, που αφορούσε την ανατολική είσοδο της πόλης Καβάλας. Γιατί έπρεπε είτε να έχει τελειώσει ήδη, είτε να ανοίξει γρήγορα, γιατί έρχονται πάρα πολλοί επισκέπτες, είτε από Θεσσαλονίκη, είτε από Σέρες, είτε από άλλες γειτονικές πόλεις και δεν μπορούν, δημιουργείται πρόβλημα. Και σαν να μην έφτανε όλο αυτό, λίγο μετά τις 4, στο κυκλοφοριακό κομφούζιο ήρθε να προσθεθεί ατύχημα με τραυματία ένα 32χρονο δικυκλιστή. Το ΕΚΑΒ με δυσκολία κατάφερε να φύγει από το σημείο, καθώς οι αμέτρητες ουρές ακινητοποίησαν για αρκετή ώρα τη λωρίδα προς Καβάλα. Ουρές και στην Εγνατία Οδό, με πολλούς οδηγούς να τραβούν τους προστατευτικούς κόνους που έχουν τοποθετηθεί στον κόμβο του Αγίου Ανδρέα και ακολουθώντας την παράνομη οδό, έκοβαν δρόμο για μια πιο σύντομη διαδρομή. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο κόμβος παραμένει κλειστός εδώ και μήνες λόγω εργασιών που αφορούν νέα διόδια στην περιοχή. Παρά τα συνεχόμενα παράπονα των επαγγελματιών της Νέας Ηρακλίτσας και της Περάμου, ο κόμβος παρέμεινε κλειστός σε ένα διάστημα ιδιαίτερα κρίσιμο αλλά και συνάμα παραγωγικό για τις πληττόμενες τουριστικά επιχειρήσεις. Όσον αφορά για τον κόμβο του Αγίου Ανδρέα, συμφωνώ μαζί σας ότι εν μέσω καλοκαιρινής σεζόν, εν μέσω διέλευσης και προσέλευσης πάρα πολλών τουριστών, κυρίως και ιδίως με τα αυτοκίνητά τους, αυτό είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και για την ταλαιπωρία των κατοίκων και των παραθεριστών, αλλά και θέματα δημόσιας υγείας που είπατε και εσείς. Τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για άνοιγμα του κόμβου στις 10 Ιουλίου. Η επικοινωνία που είχα και με την Εγνατία Οδό, αλλά και με τους κυβερνητικούς βουλευτές, με διαβεβαίωσαν ότι μέχρι τις 10 Ιουλίου θα ανοίξει ο συγκεκριμένος κόμβος, ώστε να μπορούν πραγματικά απρόσκοπτα να χρησιμοποιούν την Εγνατία Οδό όσοι κατευθύνονται από Θεσσαλονίκη στην περιοχή μας. Οι εργασίες τώρα και αφορούν τα διόδια τα οποία θα γίνουν? Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, ναι. Τα προβλήματα είναι κοινά με το Δήμο Παγκαίου, είμαστε ένα. Αναφέρει με τη σειρά του ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής εκπομπής On Camera. Στο Δήμο Παγκαίου τηλεφωνούμε, πιέζουμε, υπάρχουν φορές που δεν μας πούν και το τηλέφωνο πλέον, συμβαίνει και αυτό.
και όλο υπάρχει μια δικαιολογία. Είναι η δικαιολογία. Δεν σας σηκώνουν, είπατε, το τηλέφωνο. Ναι, υπάρχουν φορές που δεν σηκώνουν και το τηλέφωνο. Μάλιστα. Αυτό τα λέει όλα, γιατί και εμείς μπήκαμε στη διαδικασία να επικοινωνήσουμε. Μάταιο σκόπος όμως. Μάλιστα. Μας επιβεβαιώνεται λοιπόν. Τι να πω. 10 Ιουλίου ανακοινώθηκε ότι τουλάχιστον θα ανοίξει ο κόμβος του Αγίου Ανδρέα λόγω της καλοκαιρινής περίοδου. Για να δούμε. Έπρεπε να ανοίξει όμως χθες. Νομίζω ότι συμφωνείτε σε αυτό, έτσι. Ναι, ναι, φυσικά. Γιατί είναι ταλαιπωρία και των δημοτών της Καβάλας και των δημοτών του Δήμου Παγκαίου και των επισκέπτων ταυτόχρονα. Γιατί αυτοί που πάνε στη Ηρακλίτσα, στην Πέραμο, έρχονται και στην Καβάλα. Αυτοί που είναι από την Καβάλα πάνε και εκεί. Δηλαδή είναι δύο Δήμοι οι οποίοι είναι γείτονες και οι οποίοι ο ένας με τον άλλον τα προβλήματα λίγο πολύ ίδια είναι. Είναι κοινά ακριβώς και δεν υπάρχει ό,τι αυτό αφορά τον Δήμο Παγκαίου ή ό,τι αφορά τον Δήμο Καβάλας. Είμαστε ένα και αυτό. Πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας και στο τουρισμό και στην τουριστική προβολή του περιοχής μας. Μάλιστα, αυτά λοιπόν συνέβησαν τον προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην περιοχή της Νέας Περάμου και στην Ηρακλίτσα. Το δεύτερο κατά σειρά Σαββατοκύριακο, Κώστα, που παρατηρούμε τέτοιες εξωφρενικές, θα έλεγα εγώ, εικόνες. Καταστάσεις, ναι, ακριβώς. Και μέσα σε όλα τα άλλα ήρθε σαν κερασάκι στην τούρτα και το ατύχημα με τον νεαρό δικυκλιστή, με το ΕΚΑΒ να προσπαθεί να φύγει άμεσα από το σημείο με κατεύθυνση φυσικά το νοσοκομείο Καβάλας. Δεν ξέρω αν είδες και εσύ τα πλάνα, οδηγώντας το αντίθετο ρεύμα, γιατί το κανονικό ρεύμα προς Καβάλα ήταν όλο, είχε παραλύσει από τους οδηγούς που φυσικά οι άνθρωποι δεν έφταιγαν. Έτσι ακριβώς και είναι ένα σημείο κομβικής σημασίας. Αλλά Έλενα, προτού πάμε σε αυτό το κομμάτι, θα μου επιτρέψεις, επειδή το ρεπορτάζ τρέχει και είναι κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής. Μέχρι πριν 5 λεπτά λέγαμε ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς έβγαιναν και διέψευδαν το γεγονός ότι δεν υπάρχει κρούσμα κορονοϊού στο νησί. Ναι. Μέχρι στιγμής θα σου πω τι λένε οι πληροφορίες. Κάνουν λόγο για 8 περιστατικά, για 8 κρούσματα. Οι πληροφορίες έρχονται από τη Διεύθυνση Υγείας. Και φαίνεται πως έχουν διαπιστωθεί στον νομό Καβάλας. Κάνουν λόγο για τουρίστες, αλλοδαπούς από βαλκανικές χώρες που ήρθαν στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες. Ναι, παρατηρούμε παράλληλα και το διάγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο, τον Σάββατο Τζίγκα, ο οποίος βοηθάει πολύ αυτή τη στιγμή. Συνέχισε, Κώστα, σε ακούμε. Και επειδή κυριολεκτικά τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά, πρέπει να είμαστε απολύτως προσεκτικοί στο τι θα μεταφέρουμε. Υπάρχουν πληροφορίες για εισαγόμενα κρούσματα στον νόμο Καβάλας, ωστόσο λέγονται στοιχεία και οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν αύριο, Τρίτη, 9 Ιουλίου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα κρούσματα έχουν εντοπιστεί κάποια από αυτά στη Θάσο, στο Παγκαίο και στην Καβάλα. Προς το παρόν δεν επιβεβαιώνονται ο ακριβής αριθμός των κρούσματων, αλλά και το που εντοπίστηκαν. Πιθανότητα πάντως εντάσσονται στα 20 εισαγόμενα κρούσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα από τον ΕΟΔΗ. Μάλιστα. Οπότε κάτι σίγουρο θα έχουμε από αύριο, Κώστα. Αύριο θα έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Μάλιστα. Έτσι αλλάζει πολύ το σκηνικό και αλλάζει πολύ το κλίμα. Είναι η φύση της δουλειάς αυτή, ούτως ή άλλως. Πριν 10 λεπτά συζητούσαμε για το αν θα καταφέρουμε να ανακάμψουμε κάπως μετά το μπλόκο των Σέρβων, μετά το κλείσιμο του μεθοριακού σταθμού της Νυμφέας, τους οδηγούν τους τουρίστες από το Προμαχώνα. Τώρα δεν ξέρω, μακάρι να πάνε όλα καλά. Αύριο θα έχουμε τα νεότερα. Μάλιστα. Να δώσουμε συνέχεια στο θέμα που συζητούσαμε και πριν, αν και έχουμε αποσυντονιστεί νομίζω και οι δύο σχετικά. Είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής. Είναι το ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής. Λοιπόν, πηγαίνοντας λίγο στο θέμα του κόμβου του Αγίου Ανδρέα τώρα. Όπως είπες πολύ σωστά, με δυσκολία πραγματοποιήθηκε για ένα ακόμα Σαββατοκύριακο η επιστροφή από τις παραλίες της Νέας Περάμου, της Ηρακλίτσας, αφού γίνεται υποχρεωτικά μέσω της επαρχιακής οδού Καβάλας Νέας Περάμου. Ο κόμβος του Αγίου Ανδρέα στην Εγνατία οδό παραμένει κλειστός, με αποτέλεσμα όλη η κίνηση να ιδιοχετευτεί μέσα από τους οικισμούς, ενώ σχηματίστηκαν ουρές χιλιόμετρων στην Νέα Ηρακλίτσα και το Παλιό. Ωστόσο, δεν είναι μόνο η ταλαιπωρία των οδηγών. Άντε, λες, έργα γίνονται, το παρακάμπτεις. Ναι, εντάξει, βέβαια είναι και η ταλαιπωρία, γιατί φαντάσου ότι τώρα για μια απόσταση μιλάμε η Ηρακλίτσα Καβάλα στα 20 λεπτά, την έκαναν μέσα στα 40 λεπτά οι οδηγοί το Σαββατοκύριακο.
Δεν είναι όμως μόνο η ταλαιπωρία, Έλληνα. Ναι. Κινδυνεύουν και ανθρώπινες ζωές τη στιγμή που η πρόσβαση προς το νοσοκομείο της Καβάλας γίνεται από την παλαιά επαρχιακή οδό. Τραγικό παράδειγμα ήταν χθες το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα, γύρω στις 4, που είχαμε τροχαίο στην περιοχή της Νέας Ηρακλίτσας. Ναι. Με έναν νεαρό δικυκλιστή που έχριζε άμεση διακομιδή στο νοσοκομείο της Καβάλας. Ο κόμβος του Αγίου Ανδρέα ήταν κλειστός και οι διασώστες του ΕΚΑΠ χρειάστηκε να παρακάμψουν με όποιο τρόπο μπορούσαν οι άνθρωποι την κίνηση και τα μποτιλιαρισμένα αυτοκίνητα για να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος. Βέβαια, να πούμε ότι θα ανοίξει ο κόμβος του Αγίου Ανδρέα. Οι πληροφορίες αναφέρουν και σύμφωνα με τα όσα δήλωσε και ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, ο κ. Αντωνιάδης, θα ανοίξουν από 10 Ιουλίου. Το θέμα είναι 10 Ιουλίου, όμως... την Παρασκευή. Περίμενε όμως. Αν θυμάσαι, παρόμοιο σκηνικό είχαμε και στο Φίλιππος Β με τα διόδια, που πηγαίναμε από εβδομάδα σε εβδομάδα και από μήνα σε μήνα. Πολύ, και πολύ σωστά. 8 και 9 μήνες μέχρι να ανοίξει εκεί ο δρόμος και τελικά τζάμπα ήταν κλειστός γιατί ούτε διόδια έγιναν ούτε τίποτα. Γι' αυτό και εγώ δεν σου λέω με σιγουριά σύμφωνα με πληροφορίες, γιατί κρατάμε όλη μία πισινή. Γιατί την έχουμε ξαναπάθει με τη συγκεκριμένη, με παρόμοια περίπτωση τέλος πάντων. Το θέμα είναι όμως τι συνέπειες έχει φέρει μέχρι τις 10 Ιουλίου όλη αυτή η κατάσταση στους ελεύθερους επαγγελματίες. Γιατί είναι αλυσιδωτά τα πράγματα. Όταν η Ηρακλίτσα δεν θα δουλέψει, όταν η Πέραμος δεν θα δουλέψει, όλο αυτό θα φανεί οικονομικά τουλάχιστον και στην Καβάλα. Και όπως λένε οι άνθρωποι του τουρισμού, και όχι μόνο, γενικότερα όσοι ασχολούνται με το επιχειρήν, Έλληνα, η μέρα που περνάει δεν ξαναγυρίζει πίσω. Χάνεται. Έτσι ακριβώς. Δεν μπορεί να αναπληρωθεί. Μάλιστα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Εδώ θα είμαστε 10 Ιουλίου. Ελπίζω να συζητάμε κάτι διαφορετικό και όχι πάλι για τον κόμβο, τον κλειστό κόμβο του Αγίου Ανδρέα. Κώστα Λουκούμη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια στην εκπομπή. Λοιπόν, εμείς να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σύντομα με τα λίγο πιο αθλητικά. Τέλος διαφημιστικού διαλείμματος, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε μαζί σας ζωντανά μέχρι και τις 11.30. Να τα λέμε και να μας τα λέτε. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην αθλητική ενότητα της εκπομπής, έτσι όπως μοναδικά ξέρει να την ξεφυλίσει ο συνάδελφος Απόστολος Μπαμπατζίκος, τον οποίο και έχουμε και τη χαρά να καλησπερίζουμε. Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, Έλληνα. Καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές. Εδώ είμαστε, όπως κάθε Δευτέρα. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε, νομίζω, και όσον αφορά τη Super League, γιατί είχαμε αγώνες φυσικά Σαββατοκύριακο, είχαμε play-off, play-out, αλλά νομίζω είχαμε και μια πολύ σημαντική συνάντηση όσον αφορά τα αεραστεχνικά από τα αθλήματα της Καβάλας, με το συμβούλιο που είχε η ΕΦΣ Καβάλας το πρωί του Σαββάτου. Οπότε νομίζω ότι έχουμε αρκετά να πούμε. Με τι θες να ξεκινήσουμε, εσύ, Έλληνα, να το ξεκινήσουμε με τα Καβαλιώτικα ή με τη Super League? Με τα Καβαλιώτικα θα ήθελα να το ξεκινήσουμε. Με τα Καβαλιώτικα, ναι. Έχουν και, μπορούμε να πούμε, και λίγο έντρικα, γιατί είναι αλήθεια ότι ήταν επεισοδιακή συνάντηση. Δεν ήμουν παρόν. Έτσι διαβάσαμε κι εμείς. Ναι, έτσι διαβάσαμε. Ναι, από ό,τι βγαίνει από το ρεπορτάζ συναδέλφων και ανθρώπων που ήταν εκεί και από τις ομάδες αλλά και από τους δημοσιογράφους, ήταν επεισοδιακή συνάντηση. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε και πολλή ώρα για να πούμε. Εγώ θα πω περισσότερο έτσι, σαν τίτλους περισσότερο, τι είχαμε και τα πιο σημαντικά. Ωραία. Γιατί πραγματικά είναι τα πιο σημαντικά. Καταρχάς, να πούμε ότι έγινε το πρωί του Σαββάτου αυτή τη συνάντηση. Τα έχω και εγώ σημειώσει εδώ, γιατί πραγματικά είναι πολλά αυτά που συνέβησαν. Στο νοσιακό γήπεδο στα Μεσιανά, πρωί του Σαββάτου προχθές. Εκεί είχαμε παρτία. Ήταν παρόν φυσικά και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΦΣ Καβάλας και εκπρόσωποι των ομάδων, όλων των ομάδων. Και γενικότερα όλοι οι άνθρωποι, είτε αφορά τους διαιτητές της Καβάλας, είχαμε τον Σταύρο τον Μάνταλο, τον νέο πρόεδρο των διαιτητών. Είχαμε, όπως είπαμε, και ανθρώπους όχι μόνο της τωρινής διοίκησης και της προηγούμενης διοίκησης της Καβάλας. Γενικότερα είχαμε αρκετούς, νομίζω όλους τους ανθρώπους του καβαλιώτικου ποδοσφαίρου όσον αφορά το αεραστεχνικό επίπεδο. Τηρώντας πάντα βέβαια τις απαραίτητες αποστάσεις, έτσι να το πούμε αυτό, γιατί έτσι. Τηρώντας πάντα τις απαραίτητες αποστάσεις. Εννοείται και να πούμε ότι όχι μόνο υπήρχαν οι αποστάσεις, υπήρχαν γάτια, μάσκες σε όλους τους παρευρισκόμενους, υπήρχε αντισηπτικό το οποίο το χρησιμοποιούσαν οι παρευρισκόμενοι κτλ. Ναι. Υπήρχαν αποστάσεις, νομίζω ότι ήταν σε πολύ καλό επίπεδο από ό,τι έχει βγει, γιατί όπως είπα, εγώ δεν είμαι παρόν, να μην λέμε τον κόσμο, γιατί εγώ δεν είμαι παρόν, αλλά έχουν βγει φωτογραφίες και ρεπορτάζ
και νομίζω ότι όλα έγιναν όπως έπρεπε. Φυσικά όταν μιλάμε για παντία, μιλάμε για εκπροσώπους φυσικά κάθε ομάδα. Δεν μιλάμε ότι όλη η ομάδα πήγε στο γήπεδο Μουσιανό, αλλά πήγε έτσι, εκπροσώπους υπήρχε από κάθε ομάδα. Για εξήγησέ μας, γιατί τράβηξε τόσο τα βλέμματα λοιπόν η συγκεκριμένη... Τράβηξε τα βλέμματα γιατί υπήρχε μια έτσι μπορούμε να πούμε... Καταρχάς υπάρχουν πολλά προβλήματα όπως καταλαβαίνετε στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν πολλά προβλήματα και στο οικονομικό κομμάτι και στο τι θα γίνει στο μέλλον. Να το πιάσουμε από εκεί καταρχάς. Όλες οι ομάδες είχαν απορίες και υπήρχε ζήτηση για το πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Από ό,τι είπαν και οι άνθρωποι έτσι, της ΕΠΣ, το Διοικητικό Σύμβουλο γενικότερα ζητήθηκε, δεν μπορούμε να πούμε συγκεκριμένα πότε θα αρχίσει το πρωτάθλημα. Περιμένουμε να δούμε την ΕΠΟ, τι θα αποφασίσει. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον κορονοϊό. Περιμένουμε να δούμε τι έσοδα, τι θα δώσει η ΕΠΟ, γενικότερα και η κυβέρνηση φυσικά, μέσω της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, σε κάθε ένωση στην Ελλάδα, για να δούμε πώς μπορεί να οργανωθεί όλα τα πρωταθλήματα και το πρωτάθλημα της ΑΕΠΣ και της Β και της Γ, γιατί φέτος έχουμε μια διαφοροποίηση. Μέχρι πέρσι είχαμε ΑΕΠΣ η πρώτη κατηγορία, μια κατηγορία δηλαδή κάτω την περιφερειακή και γάμα εθνική, και είχαμε ΒΕΠΣ Καβάλλος που είχαμε δύο ομίλους. Φέτος δεν θα υπάρχει αυτό, θα έχουμε Α, Β και Γ. Στη διάρκεια της συνέλευσης καταρχάς πήραν το λόγο έτσι, άτομα τα οποία ήταν στην προηγούμενη διοίκηση της Ένωσης και εκεί νομίζω άρχισε λίγο η ένταση. Δηλαδή ο Μπάμπης ο Σταθιάδης, ο Αντώνης ο Αντωνίου και ο Γιάννης ο Βαβακάς έκαναν κριτική για την οικονομική διαχείριση της τωρινής διοίκησης. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εκεί υπήρχε αρκετά μεγάλη ένταση. Προς το τέλος, στη συνέχεια, επειδή καταλαβαίνεις ότι πήραν τον λόγο, μετά προς το τέλος πήραν τον λόγο τα πρώην μέλη της διοίκησης. Προς το τέλος απάντησε η τωρινή διοίκηση. Ο Γενικός Γραμματέας είπε ότι υπάρχουν ο Γενικός Γραμματέας, ο Αχιλλέας, ο Μπέζης, νομίζω δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, με συγχωρεί και ο ίδιος, ο Γενικός Γραμματέας της Ψυχαβάλλας τέλος πάντων, είπε ότι υπάρχουν περιορισμένα έσοδα από την Ένωση. Τα έσοδα τους είναι μόνο από την ΕΠΟ και μόνο από τα σωματεία. Είναι η πρώτη, όπως τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Εύση Καβάλας, που θα έδινα χρήματα στη σωματεία και θα γυριζόντουσαν καλύτερα τα χρήματα, εάν αυτά υπήρχαν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Φυσικά και με τον κορονοϊό και με τη διακοπή του πρωταθλημάτων και με όλα αυτά που έγιναν, δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα. Όπως τόνισε ο ίδιος, έχουν γίνει οικονομικοί έλεγχοι, δεν υπάρχει οτιδήποτε περίπτωση για οτιδήποτε παράνομο ή οποιαδήποτε κατάχρηση χρημάτων κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είχαμε έτσι καταρχάς διαμαρτυρία και μετά είχαμε την απάντηση από τον Γενικό Γραμματέα της Εύση Καβάλας. Από εκεί και πέρα τονίστηκαν και άλλα προβλήματα. Ο πρόεδρος του Ηρακλή Καβάλας, ο κύριος Ανδρεάδης, τόνισε ότι συνεχώς έχει στείλει κάποια αιτήματα, έχει υποβάλει κάποια αιτήματα με κάποιες προτάσεις και τα λοιπά, ή κάποια πράγματα που ζητάει στην ΕΠΣ και δεν το έχουν απαντήσει και έκανε έτσι το παράπονό του. Και από εκεί και πέρα υπήρχε, μπορούμε να πούμε, αρκετά μεγάλη ένταση όσον αφορά έτσι, τα οικονομικά και τη διαχείριση των, από αυτή την διοίκηση. Ίσως, όπως δείτε από το ρεπορτάζ, όπως διαβάσαμε και στο Καβάλα Sports, που έτσι έκαναν ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ και τα παιδιά, ότι ίσως υπάρχουν και δικαστικές μάχες. Γιατί λέχθηκαν κάποια πράγματα που ήταν λίγο πιο βαριά και ίσως κάποιοι υπάρχουν κάποιες μηνύσεις μεταξύ κάποιων εκπροσώπων. Εντάξει, τώρα σε αυτά δεν χρειάζεται να το δώσουμε εμείς περισσότερο βάρος. Να πούμε τι είπε ο πρόεδρος της ΕΠΣ, ο κύριος Κάλη Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Καβάλα, να δούμε τι τόνισε γενικότερα για τα προβλήματα που υπάρχουν. Καταρχάς, όπως είπαμε και στην αρχή, δεν γνωρίζουμε πότε θα αρχίσουν τα πρωταθλήματα. Περιμένουν την ΕΠΟ να καθοδηγήσει και να δείξει τον δρόμο. Όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, τόνισε και ο ίδιος ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχουν μόνο έτσι, από την ΕΠΟ κάποια χρήματα και περιμένουν να δουν τι θα εξελιχθεί, τι βοήθειες μπορεί να υπάρχουν στο μέλλον. Όσον αφορά και τέθηκε στο ζήτημα της αναδιάρθρωσης, δηλαδή να υπάρχει μια διαφοροποίηση στα πρωταθλήματα για να υπάρχουν λιγότερες μετακινήσεις, λιγότερα μάτς δηλαδή να έχουμε του χρόνου, λιγότερες μετακινήσεις, ένα μικρότερα πρωταθλήματα. Το τόνισε και αυτό ο κ. Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος, ότι ουσιαστικά αυτή πρότεινα να γίνει μια μεγάλη αναδιάρθρωση, αλλά για να περάσει αυτή η αναδιάρθρωση έπρεπε τα 3/4 αυτών που ψηφίζουν των ομάδων να. Ουσιαστικά είναι υπέρ αυτή τη αναδιάρθρωση. Δεν μαζεύτηκε ο ικανός αριθμός ψήφων που χρειαζόταν, οπότε δεν θα πάμε σε ένα πιο στάνταρ, μπορούμε να πούμε, σε μια πιο στάνταρ δομή πρωταθλημάτων, με Α, Β, Γ, με τον προγραμματισμό να λέει θα έχουμε κανονικά εντός εκτός έδρας αγώνες, όπως μέχρι τώρα, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Όσον αφορά το σημαντικό ζήτημα με τους νέους παίκτες, υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί ότι πρέπει να έχεις κάποιους νεαρούς παίκτες μικρής ηλικίας σε κάθε ομάδα.
τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος ότι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον ΑΟΚ, την αναδιάρθρωση, γιατί αν τυχόν ο ΑΟΚ, που είναι το πιο πιθανό, παίξει στη Β' Εθνική, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να κάνει ομάδα K19. Αυτό ίσως επηρεάσει πάρα πολύ τους νέους ποδοσφαιριστές και τα λοιπά που υπάρχουν, μπορεί να πάνε στην K19 του ΑΟΚ κτλ. Θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί. Κάποιες ομάδες ήταν κατά στο να έχουμε υποχρεωτικά στην 11 κάποιους νέους παίχτες, κάτω του 19 κτλ. Κάποιες ομάδες, όπως ο Άρης Πηγών, ζήτησαν να υπάρχουν μέχρι 4 παίχτες, νομίζω. Κάποιες άλλες ομάδες πρότειναν κάποια άλλα. Θα συζητηθούν στο μέλλον αυτά. Δεν έχει λυθεί και αυτό το πρόβλημα. Όσον αφορά τα γήπεδα, τόνισε ο πρόεδρος Σέφη Καβάλας ότι δεν υπάρχει κάτι νέο. Είναι 3-4 τα γήπεδα τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές που υπάρχουν και με αυτά θα συνεχίσουμε έτσι για να γίνονται εκεί οι αγώνες. Είναι στάνταρ τα γήπεδα που υπάρχουν. Ιδιαίτερα νομίζω όταν παίζουμε σε πιο ψηλές κατηγορίες, στην ΑΕΠ, ας πούμε, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια ποιότητα και στις εγκαταστάσεις των γηπέδων αλλά και στο χορτάρι. Όπως φαίνεται στην Καβάλα, δεν έχουμε όσα γήπεδα χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει εδώ και χρόνια, δεν είναι κάτι τωρινό. Γενικότερα υπήρχε μια ένταση, υπήρχαν παράπονα. Τα πιο σημαντικά αυτά ήταν. Συνέχεια είχαν κάποιες δηλώσεις ο Σταύρος Μάνταλος, είναι πολύ γνωστός διαιτητής, οι ποδοσφαιρόφιλοι τον ξέρουν. Ναι. Πάρα πολλά χρόνια στη Super League. Τώρα είναι ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας στην Καβάλα και είπε πως θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο. Δουλεύουμε για το καλύτερο, για το καλύτερο της διαιτησίας της Καβάλας. Ο νέος πρόεδρος ήταν λακωνικός, δεν είπε κάτι άλλο. Είναι σημαντικό ένα. Και δεν χρειάζεται να λέμε και πολλές φορές. Ναι, και ιδιαίτερα νομίζω οι διαιτητές, επειδή είμαστε και στην Ελλάδα και είμαστε λίγο παραπάνω παθιασμένοι, είναι καλύτερα οι διαιτητές να μην μιλούν τους. Το καλό λένε για ένα διαιτητή είναι να μην ασχολείται κανείς μαζί του. Δηλαδή να μην μιλάει πολύ, το γήπεδο να είναι σωστός και στο τέλος να μιλάμε για ποδόσφαιρο, να μην ασχολείται κανείς ο διαιτητής. Οπότε νομίζω πολύ καλά έκανε και ο νέος πρόεδρος, είπε ότι θέλουμε ό,τι καλύτερο, δουλεύουμε και δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Είναι σημαντικό ένας έμπειρος διαιτητής με πολλές παραστάσεις σε ψηλό επίπεδο. Έρχεται ουσιαστικά να αναλάβει και τη διαιτησία στα αριστερικά της Καβάλας, να δούμε πώς θα τα πάει. Από εκεί πέρα ο Μάθος ο Κλεανθίδης, ο οποίος ήταν ο εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου των Προπονητών, των Καβαλιώτικων Ομάδων, τόνισε ότι πρέπει όλες οι ομάδες να το κοιτάξουν και να έχουν προπονητές με επιτυχία. Γιατί το έχουμε πει ότι μπορεί να προκύψουν προβλήματα για τις ομάδες όσες δεν έχουν επιτυχία, πρέπει κάποια επιτυχία να έχουν προπονητές. Πρέπει να υπάρχει ειδική κατάρτιση για να είναι ομάδες. Οπότε τόνισε αυτό ως εκπρόσωπος των προπονητών ο Μάθος ο Κλεανθίδης. Από εκεί πέρα νομίζω δεν έχουμε να τονίσουμε κάτι άλλο. Ωραία, ας βάλουμε μία ανατελεία στα της Καβάλας, να περάσουμε λίγο στην μάχη των play-out της Super League. Να ξεφυλίσουμε λίγο και αυτό το κομμάτι. Ναι, νομίζω δεν είχαμε και τίποτα άλλο. Τα άλλα τα είπαμε και υπήρχε μια ένταση για να κλείσουμε όσον αφορά τα οικονομικά και διαχείριση της νέας διοίκησης με την παλιά διοίκηση. Κάποιοι ήταν πιο φιλικά προσκύμενες στην καινούργια διοίκηση. Κάποιοι ήταν ουδέτεροι, κάποιοι ήταν φιλικά προσκύμενες στην παλιά διοίκηση. Δεν ήμουν εκεί παρόν, οπότε δεν μπορώ να πω και παραπάνω. Λέω ότι βγαίνει από το ρεπορτάζ από συναδέλφους κτλ. Και δεν χρειάζεται κιόλας να ασχολούμαστε με τους διαψηφισμούς που έκανα κτλ. Εμείς είπαμε τι βγήκε και τα νέα και το μέλλον του ερασιτεχνικού καβαλιώτικου ποδοσφαίρου. Εντάξει, πολιτική υπάρχει και στην μπάλα, Απόστολε, τα ξέρουμε αυτά. Οπότε. Πάμε στα play-out και να πούμε και λίγο το σημαντικό θέμα που έγινε με την Ξάνθη, με το μάτι της Ξάνθης. Γιατί είχαμε κρούσμα κορονοϊού την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε κρούσμα κορονοϊού και λίγο υπήρξε ένα συναγερμό στην αλήθεια, όχι μόνο στην Ξάνθη, σε όλη τη Super League. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αν τυχόν κολούσε και άλλος παίκτης, κολούσαν πολλοί παίκτες, μπορεί το πρωτάθλημα τώρα λίγο πριν τελειώσει, λίγο να έμπαινε σε μια δύσκολη κατάσταση. Το παιχνίδι της Ξάνθης, το σημερινό που έμπαινε στη Λαμία, θα γινόταν κανονικά Σάββατο. Αναβλήθηκε για Δευτέρα, μπήκε σε καραντίνα ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν ξέρουμε, δεν βγήκε επίσημο ποιος είναι. Μπήκε σε καραντίνα 14 ημερών, είναι κάποιος από αυτούς που δεν ήταν στα ποδοσφαιριστής της Ξάνθης, τέλος πάντων, δεν έχει τόσο σημασία. Ναι. Έκαναν όλα τα μέλη και της ΠΑΕ Ξάνθης, αλλά και ποδοσφαιριστές, δύο τεστ για τον κορονοϊό, την Παρασκευή και την Κυριακή. Για να γινόταν το παιχνίδι Δευτέρα σήμερα, που έγινε τελικά, έπρεπε όλα να βγουν αρνητικά. Βγήκαν φυσικά όλα αρνητικά, αυτό ήταν το πολύ καλό. Δεν ναι, έγινε κανονικά το παιχνίδι, αλλά μία Ξάνθη έληξε 0-0 πριν από λίγη ώρα. Και συνεχίζουμε κανονικά. Νομίζω ότι το μόνο κρούσμα αυτό έχει μπει σε καραντίνα από το φέστης. Νομίζω ότι είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό που λέμε έτσι, για άλλες περιπτώσεις. Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε. Νομίζω ότι πάντως στην Ξάνθη δεν έχει ακουστικά, αλλά νομίζω ότι και τις επόμενες ημέρες πρέπει να γίνουν κάποια τεστ πάλι σε παίκτες Ξάνθης. Γιατί ξέρουμε ότι πολλές φορές ο κορονοϊός αργεί να φανεί τα τεστ. Οπότε είναι καλό να γίνει και τις επόμενες ημέρες. Είχαμε τρία μάτς πολύ σημαντικά σήμερα. Πέρα από το μάτς Λαμία-Ξάνθη 0-0,
ήρθε και το μάτς του Πανιωνίου στη Λάρισα. Ενώ 2-2, τρεις οπαλίες δηλαδή, ήρθε το παιχνίδι Ατρόμητος Πανετολικός. Οπότε και οι τρεις, οι ομάδες δηλαδή που παλεύουν για την παραμονή, η Ξάν, ο Πανιώνιος και ο Πανετολικός, ήρθαν ισόπαλοι στα παιχνίδια τους. Δεν είχαμε κάποια αλλαγή στη βαθμολογία. Ο Πανετολικός με την Ξάν έχουν 23 βαθμούς και ο Πανιώνιος αυτή τη στιγμή ως τελευταίος πέφτει, έχει 22. Έχουμε πολύ μεγάλη μάχη. Το θέμα είναι ότι βάσει προκήρυξης πρωταθλήματος, ο τελευταίος πέφτει και ο πρώτος τελευταίος παίζει μπαράζ. Όμως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών, φαίνεται ότι στην αναδιάρθρωση που θα έχουμε γενικά στα πρωταθλήματα, η αναδιάρθρωση θα επηρεάσει και τη Super League. Οπότε, ο πρώτος τελευταίος που θα παίξει μπαράζ, από ό,τι φαίνεται, χωρίς να είναι κάτι επίσημο, λέμε τι βγαίνει και τι ακούγεται. Μάλλον δεν θα παίξει μπαράζ, σώζεται και ο πρώτος τελευταίος, θα πέσει μόνο ο τελευταίος. Και οι τρεις πρώτοι, και όχι οι δύο, της φετινής Super League 2, δηλαδή Super League 2 που έχει διακοπεί ο ΠΑΣ Γιάννενα, ο Απόλλωνος Σμύρνης και ο Αθλητικός Όμιλος Χανίων, θα ανέβουν στην επόμενη Super League και από 14 ομάδες θα γίνουν 16. Αυτό δεν είναι επίσημο, απλά βγαίνει αρκετά δυνατά από το ρεπορτάζ. Νομίζω ότι έχουμε δύο αγωνιστικές ακόμα. Θα γίνει νομίζω χαμός για το ποιος θα βγει τελευταίος. Όλες οι ομάδες θα αποφύγουν τελευταία θέση. Έχουμε πολύ, πολύ κρίσιμα μάτια. Αυτά για τα play-off και νομίζω μπορούμε να κλείσουμε το ποδοσφαιρικό με τα play-off. Γιατί είχαμε και αγώνες για τις κορυφαίες ομάδες, Super League. Είχαμε ντέρμπι Ιωνίων. Δυστυχώς το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός δεν μπορούμε να σχολιάσουμε πολλά πράγματα. Το παιχνίδι ήταν αρκετά κακό. Και οι δύο ομάδες μαζί είχαν 9 τελικές, ούτε 10 σούτ δηλαδή σε 90 λεπτά. Και το παιχνίδι. Νομίζω το παιχνίδι εκνευρίστηκαν πάρα πολλοί Έλληνες φίλοι. Και δικαιολογημένα πρέπει να το πούμε από μια πολύ κακή διαιτησία, κ. Κομίνη. Ο οποίος δεν διαχειρίστηκε καθόλου καλά το παιχνίδι, έκανε πάρα πολλά λάθη και για τις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει κάποιες ανακοινώσεις, ο οποίος Παναθηναϊκός αδικήθηκε περισσότερο από τις αποφάσεις του κ. Κομίνη. Έβγαλε μια ανακοίνωση χθες το ημίχρονο, αλλά και σήμερα μια ανακοίνωση προς την ΕΠΟ για να μην ουσιαστικά υπάρξει την επόμενη χρονιά, να μην διδυτεύει ο κ. Κομίνης. Γενικότερα είδα ένα παιχνίδι το οποίο ενώ δεν έχει τόση σημασία γιατί ο Ολυμπιακός έχει ασφαλίσει το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός είναι τέταρτος, ό,τι και να γίνει. Αλλά να μια κακή διαιτησία έφερε μια ένταση γενικότερης ομάδας. 0-0, δεν είχαμε κάποιο τέρμα. Είχαμε ένα χαμένο πέναλτι του Ολυμπιακού και μια μεγάλη φάση με τον Μακέντα στην αρχή του μάτια για τον Παναθηναϊκό. Δεν είχαμε κάποια εξέλιξη, κάτι άλλο σημαντικό να πούμε αγωνιστικά για αυτό το παιχνίδι. Πιο πολύ νομίζω ότι χαρακτηρίζεται από κακή διαιτησία και από πολύ κακό θέαμα το μάτι. Από εκεί πέρα στα άλλα δύο μάτς που είναι πιο σημαντικά λόγω βαθμολογικού έτσι, κίνητρου που είχαν οι δύο ομάδες, υπήρχε βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ νίκησε με ένα 4 εύκολα τον πολύ ταλαιπωρημένο Άρη, ο οποίος άρχισε τα τελευταία τρία μάτς έχει κατέβει με μόλις 14 άτομα στην αποστολή, δηλαδή 11 παίκτες σε 3 στον πάγκο μόνο. Γιατί πολύ απλά έχει ένα μπαν από τη FIFA η οποία δεν το επιτρέπει να κάνει ανανεώσεις συμβολέων σε ποδοσφαιριστές ούτε μεταγραφές. Και πολλά συμβόλαια τα οποία έληξαν 30 Ιουνίου δεν μπορούσαν να τα ανανεώσει. Ο Άρης πολλά προβλήματα από προηγούμενες διοικήσεις του Άρη, οι οποίες ουσιαστικά πληγώνουν την τωρινή ομάδα και την τωρινή διοίκηση, η οποία πρέπει να έρθει σε διακανονισμό με κάποιους παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει προσφυγή στη FIFA, να έρθει σε διακανονισμό με αυτούς τους παίκτες. Οι παίκτες να πάρουν πίσω τις προσφυγές από τη FIFA και η FIFA συνέχεια να πάρει τον μπαν από τον Άρη για να μπορέσει να ανανεώσει κάποια συμβόλαια ή να κάνει μεταγραφές. 1-4 ΙΑΕΚ. Πολύ σημαντική νίκη, είναι σε καλή κατάσταση η Ένωση μετά το 0-2 επί του ΠΑΟΚ νίκησε και με ένα 4 τον Άρη και πλέον είναι σε δεύτερη θέση έχοντας ένα +2 στη βαθμολογία από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έκανε μία ακόμα γκέλα, το Σάββατο βράδυ έφερε 2-2 τον Θεόδωρο Μαρινογιάννη στο Ηράκλειο με τον Όφη. Δεν τα κατάφερε και πάλι ο Δικαίωμα του Βορρά να πάρει το τρίποντο. Υπάρχει πολύ προβληματισμό, είναι στο -2 από την ΑΕΚ. Μένουν 4 αγώνες και είναι πολύ σημαντικό όπως είπαμε και στις προηγούμενες εκπομπές. Το οποίο θα βγει δεύτερος, γιατί το να έχεις ελπίδα και να παλέψεις να μπει στο Champions League είναι πολύ σημαντικό για κάθε ομάδα, γιατί το Champions League δίνει πάρα, πάρα πολλά χρήματα. Να πούμε και μια είδηση που αφορά έμεσα τον ΠΑΟΚ και άμεσα, ότι πριν από λίγο, το απόγευμα, μεσημέρι απόγευμα, ανακοινώθηκε η λύση του συμβολέου του πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ τη σεζόν 16-17, του Βλάντα Νίβιτς, με την ομάδα του μέχρι τώρα τη Μακάβι Τελ Αβίβ. Ο Βλάντα Νίβιτς, η οικογένειά του μένει στη Θεσσαλονίκη. Και τον τελευταίο καιρό, επειδή τρίζει η καρέκλα του προπονητή του ΠΑΟΚ, Καπέλ Φερέρα, είχε ακουστεί πάρα πολύ δυνατό το όνομα του Βλάντα Νίβιτς για επιστροφή στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Με τη σημερινή ανακοίνωση της λύσης εργασίας με τη Μακάβι Τελ Αβίβ, καταλαβαίνεις ότι έχουν φουντώσει πάρα, πάρα πολύ τα σενάρια επιστροφής του ίδιου του ΠΑΟΚ και πιστεύω ότι είναι το νούμερο ένα όνομα για τη νέα ζώνη. Θεωρώ ότι ο Απέλ Φερέιρα, ό,τι και να κάνει ο Πάοκ από εδώ και πέρα, δεν θα είναι του χρόνου στην ομάδα. Έχει φέρει πολύ μεγάλο κρατισμό και στη διοίκηση και στους φιλάδελους.
ΠΑΟ. Είναι δεδομένο αυτό και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Νομίζω αυτά. Ωραία. Πλούσιο το αθλητικό ρεπορτάζ. Πλούσιο. Ναι, κάθε Δευτέρα είναι πάντα γεμάτη, γιατί έχουμε τους αγώνες Σαββατοκυριακού. Τώρα είχαμε και τη συνάντηση έτσι και στην ΕΦΣ Καβάλας και λίγο έτσι υπήρχε και αρκετά πράγματα να πούμε για το αρασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Καβάλας και όχι μόνο για την Super League. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα προβλήματα που υπάρχουν στο αρασιτεχνικό τον επόμενο καιρό. Νομίζω ότι η ΕΠΟ είναι αυτή που θα μας δείξει τι χρήματα θα δώσει, πώς θα τα μοιράσουν οι ομάδες κτλ. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε ότι βγήκε κάτι σημαντικό από αυτή τη συνάντηση. Νομίζω ότι ουσιαστικά. Απλά είχε ένταση. Είχε ένταση. Αυτό λίγο ίντρικα μπορούμε να πούμε. Είχε ένταση. Εντάξει, συνεχίζουμε. Ελπίζω η επόμενη συνάντηση να είναι πιο ήρεμη και να βγάλει. Φυσικά δεν έφταγαν γι' αυτό οι ομάδες ή η διοίκηση. Απλά η επόμενη συνάντηση να έχει γενικότερα το ποδόσφαιρο και από την ΕΠΟ οργανωθεί καλύτερα, έτσι ώστε να έχουμε αποφάσεις και να έχουμε μια οργάνωση για τα νέα πρωταθλήματα. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνουν όλοι ικανοποιημένοι, Απόστολε, και ότι δεν θα έχουμε έτσι παρόμοιες εντάσεις. Το καλό όλων των ομάδων είναι το καλό, δηλαδή όταν κοιτάς το καλό συνολικά ενός πρωταθλήματος και την οργάνωση του αστυνομικού ποδοσφαίρου και την Καβάλα που μιλάμε τώρα, άμα γίνει ένα καλό πρωτάθλημα και έχουμε πολύ καλή οργάνωση και ουσιαστικά βοηθούν όλες οι ομάδες, τότε στο μέλλον όλες οι ομάδες θέλουν μεγάλο κέρδος. Αν ευνοηθούν μία-δύο ομάδες και οι υπόλοιπες θα διοικηθούν, αλλά και αυτές οι μία-δύο στο μέλλον θα έχουν μεγάλα προβλήματα. Πάντα το κοινό καλό είναι το καλύτερο για όλους και για το παρόν και για το μέλλον. Ωραία. Και με αυτή σου την ωραία φράση να κλείσουμε και να σε ευχαριστήσουμε για το πλούσιο ρεπορτάζ που μας παρουσίασες. Καλό σου βράδυ και θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή. Καλό βράδυ, Έλενα. Καλή συνέχεια. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά ήταν τα αθλητικά μας, πλούσια και πολλά. Και πάντα φυσικά με την σφραγίδα του Απόστολου Μπομπατζίκου, ο οποίος είναι ειδήμων και αγαπάει γενικότερα το αθλητικό ρεπορτάζ. Να πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Τσίγκα. Να πάμε λοιπόν στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε νυχτερινές περιπολίες για ένα ακόμη βράδυ Παρασκευή, στο τέλος της εβδομάδας, στον καθιερωμένο μας ραντεβού εδώ για να δούμε διάφορα θέματα της επικαιρότητας έτσι με έναν διαφορετικό και λίγο έτσι πιο ανάλαφρο τρόπο. Φυσικά μαζί μας σήμερα στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα μπορούσε να είναι άλλος από τον συνάδελφο Κώστα Λουκούμη, τον οποίο και καλησπερίζουμε ευθύς αμέσως. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έλενα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κλείνει αισιόδοξα ή απεσιόδοξα η εβδομάδα. Πάντως, σίγουρα ήταν γεμάτη με θέματα και με θέματα που αφορούν κυρίως το κομμάτι του κορονοϊού. Να ξεκινήσουμε με το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, το οποίο βρέθηκε σήμερα το πρωί της Παρασκευής στο Κωνσταντιο Οικοτροφείο και μετά από 4 ολόκληρες ώρες αποχώρησε. Έχεις το ρεπορτάζ, δώσε μας μερικές πληροφορίες. Πάντως οι ειδήσεις που προβάλαμε και από την Δευτέρα το βράδυ, Έλενα, μόνο ανάλαβες δεν τις λες. Ναι. Βγήκαν μεγάλες σπουδαίες ειδήσεις που απασχόλησαν την επικαιρότητα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, mm-hmm. μέχρι και σήμερα. Τώρα, και που προέρχονται από το κομμάτι της υγείας κλπ. Τώρα, που είπες για το Κωνσταντιο Γυροκομείο, Οικοτροφείο. Χθες έγινε γνωστό κρούσμα κορονοϊού σε τρόφιμο στο Κωνσταντιο Οικοτροφείο στην Καβάλα. Ναι. Πρόκειται για έναν 85χρονο που βρίσκεται σε καραντίνα στο δωμάτιό του. Άμεσα ελήφθησαν όλα τα μέτρα και για τους υπόλοιπους. Από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκαν όλες οι αρμόδιες αρχές, ο ΕΟΔΗ, η Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και, όπως και πρέπει, ναι. Όλες οι απαραίτητες ενέργειες ακριβώς. Πρόσφατα, λένε οι πληροφορίες, ο 85χρονος είχε επισκεφτεί την Ξάνθη, οπότε ίσως να κόλλησε τον ιό από εκεί. Ενώ αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι είναι ασυμπτωματικός. Σήμερα, από νωρίς το πρωί, δύο κλιμάκια του ΕΟΔΗ βρέθηκαν στο Κωνσταντιο Οικοτροφείο Καβάλας. Η παρουσία τους κράτησε εκεί περίπου 4 ώρες, ώστε να γίνουν τα τεστ, τόσο στους οικότροφους, αλλά και στο προσωπικό του Ιδρύματος. Αφού έγιναν πάνω από 80 τεστ, τα αποτελέσματα, αν δεν κάνω λάθος, Έλενα, μπορείς να με διορθώσεις, αν κάνω λάθος, 48 περίπου ώρες. Περίπου, ναι, τόσο. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό που αναρωτιέται κανείς είναι πώς γίνεται αυτός ο άνθρωπος
Με πόση μεγάλη ευκολία βρέθηκε στην Ξάνθη, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή η Ξάνθη βρίσκεται σε έναν, ας μην πούμε κόκκινο, αλλά πορτοκαλί συναγερμό. Πώς και έφυγε και επισκέφτηκε την συγκεκριμένη περιοχή. Δεν ξέρω αν είναι κάτι το οποίο αναρωτιέσαι κι εσύ. Εντάξει, αυτά μόνο ο ίδιος θα μπορέσει να δώσει απαντήσεις. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία δεν νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο. Αλλά το θέμα είναι η ουσία του προβλήματος και εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Και φυσικά η μέγιστη προσοχή από όλους, τα μάτια μας 14. Αυτό που λέμε σε κάθε σύνδεση, σε κάθε εκπομπή, αυτό που λέω καθημερινά και το πρωί στο ραδιόφωνο, το επεσήμανε και χθες προχθές δηλώσεις του Νίκος Καρδαλιάς. Ακούσαμε και τον κύριο Πέτσα σήμερα το μεσημέρι. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Δεν θέλουμε να σπείρουμε τον πανικό. Αυτό λέω κάθε μέρα και μέσα από τις εκπομπές μου στο ραδιόφωνο. Αλλά πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση, σε γρήγορση. Λοιπόν, ας βάλουμε μία ανατελεία, γιατί έχουμε σχετικό ρεπορτάζ και μάλιστα έχουμε και δήλωση του νομίατρου, του κύριου Χρήστου Παπαδόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε έτσι στα όσα διαδραματίστηκαν σήμερα στο Κωνσταντιο Οικοτροφείο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε και με το δικό σου σχολιασμό. Το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Κωνσταντιο γυροκομείο Καβάλας. Περισσότερες από 3,5 ώρες διήρκησε η επίσκεψη των δύο κλιμακίων του ΕΟΔΗ που βρέθηκαν από νωρίς το πρωί της Παρασκευής στο Κωνσταντιο οικοτροφείο Καβάλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν υποβληθεί σε τεστ τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι φιλοξενούμενοι, ενώ τα αποτελέσματα θα αρχίζουν να βγαίνουν έπειτα από 48 ώρες. Η επίσκεψή τους διήρκησε περισσότερο από 3,5 ώρες με τους ίδιους να κάνουν τεστ κορονοϊού τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους φιλοξενούμενους. Πήρε δείγματα από όλους και από όλο το προσωπικό και τους τροφίους. Εμείς ελέγξαμε πάλι την λήψη των μέτρων και δώσαμε περισσότερες οδηγίες. Το ΕΟΔΗ πήρε τα δείγματα και αναμένουμε τα αποτελέσματα για να δούμε πώς θα δράσουμε περαιτέρω. Ανάλογα δηλαδή με τα ευρήματα των του ελέγχου που έγινε. Σύμφωνα και με τον ομίατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Χρήστο Παπαδόπουλο, ο 85χρονος που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, βρίσκεται σε δωμάτιο καραντίνας, ενώ απαγορεύονται οι επισκέψεις στο γυροκομείο. Εργαζόμενοι με στενές επαφές επέστρεψαν στο σπίτι τους, καθώς δεν θα παρέχουν υπηρεσίες για το επόμενο διάστημα. Ο 85χρονος παραμένει σε δωμάτιο καραντίνας μέσα στο Κωνσταντιό. Ναι, και αυτοί είναι απομονωμένοι και οι εργαζόμενοι και αυτοί είναι υπό παρακολούθηση της υγείας τους. Όταν είναι στενές επαφές, παραμένουν στο σπίτι, δεν προσφέρουν υπηρεσίες μέχρι νεότερα. Οι τρόφιμοι προφανώς παραμένουν μέσα, χωρίς να έρχονται σε επαφή ο ένας με τον άλλον. Αυτά τα μέτρα έχουν δοθεί και μέτρα οδηγίες για το πώς γίνεται η αποδημάτωση των χώρων και όλα αυτά. Μάλιστα, το Κωνσταντιο Γυροκομείο έβγαλε δελτίο τύπου για το κρούσμα COVID-19 στον τρόφιμο του Ιδρύματος. Στο δελτίο αναφέρουν τα εξής. Μετά από ενδεδειγμένο εργαστηριακό προληπτικό έλεγχο σε τρόφιμο του Ιδρύματος για την ύπαρξη ή μη του κορονοϊού COVID-19, αυτός βρέθηκε με επιβεβαιωμένη λίμωξη. Άμεσα ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΔΗ για το γεγονός και στελέχη της Υγειονομικής Υπηρεσίας Καβάλας, με επικεφαλή στον ομίατρο κύριο Χρήστο Παπαδόπουλο, επιλήφθηκαν του θέματος. Δόθηκαν οδηγίες για την αντιμετώπιση του περιστατικού σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα και την ανάγκη διασφάλισης της υγείας τόσο των τροφίμων όσο και του προσωπικού του Ιδρύματος. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος φιλοξενούμενος είναι ασυμπτωματικός και θα παραμείνει σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων σε ειδικό χώρο απομόνωσης κατ' εφαρμογή των μέτρων για την πρόληψη της στιγχώδης διασποράς του ιού. Λοιπόν, εντάξει, είχαμε και ένα μικρό λάθος στην τιτλέζα. Δικαιολογούνται αυτά. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Θα το διορθώσουμε ευθύς αμέσως. Κώστα. Έχουμε τον Κώστα στην παρέα μας. Εδώ είμαι, σας ακούω. Λοιπόν, και μετά τον 85χρονο ήρθε την ίδια μέρα ακριβώς ένα ακόμη κρούσμα, θετικό κρούσμα κορονοϊού σε 10χρονο που κατάγεται από την Σερβία, ο οποίος παραθέρισε μαζί με την οικογένειά του στο νησί της Θάσος, μην πούμε σε ποια συγκεκριμένη περιοχή, στο νησί της Θάσου. Πες μας ορισμένες πληροφορίες. Πρόκειται για ένα αγόρι 10 ετών από τη Σερβία. Βγήκε θετικό στο πρώτο τεστ για τον κορονοϊό. Πώς έχει η ιστορία. Ο 10χρονος και η οικογένειά του βρέθηκε για διακοπές στο νησί. Ωστόσο, το παιδί ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στην κοιλιά. Αρχικά πήγε στο κέντρο υγείας του Πρίνου και έπειτα ήρθαν στο νοσοκομείο της Καβάλας. Ναι. Αφού εξετάστηκε το παιδί, κρίθηκε ότι έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργείο για σκολικό διδίπηδα.
Ωστόσο, όπως ορίζουν τα πρωτόκολλα, πριν από οποιαδήποτε επέμβαση πρέπει να γίνει το τεστ για τον κορονοϊό. Αυτό έγινε και βγήκε θετικό. Πριν την εγχείρηση λοιπόν το έγινε το τεστ, το αποτέλεσμα ήταν θετικό. Το παιδί δεν είχε κανένα σύμπτωμα, να τονιστεί αυτό, ενώ η μητέρα του επίσης έκανε το τεστ, ήταν αρνητική. Ο 10χρονος είναι ασυμπτωματικός, όπως είπα. Του έγινε επαναληπτικό τεστ και το αποτέλεσμα που έδειξε αργά το βράδυ εχθές ήταν θετικό, Έλενα. Να πούμε ότι σήμερα έγινε και ένα τρίτο τεστ στον 10χρονο. Ναι. Η μητέρα του παραμένει για την ώρα τουλάχιστον, γιατί εντάξει, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Παραμένει αρνητική. Βρίσκεται στο πλευρό του, στο δωμάτιο καραντίνα που βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, και πολύ πιθανόν αύριο να πάρει εξιτήριο. Αξίζει να αναφέρουμε βεβαίως ότι οι γονείς είναι και οι δύο γιατροί και ότι από την πρώτη στιγμή επέλεξαν να μετακινηθούν προς την Καβάλα για λόγους ασφαλείας με το δικό τους γεωταχείο αυτοκίνητο, γιατί πολλά ακούστηκαν και ξέρεις, είναι ο φόβος το τελευταίο διάστημα πρωταγωνιστή, όχι μόνο στη δική μας περιοχή, αλλά... Θα επιλέξω, Έλληνα, να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη φόβος, αλλά αγωνία. Ίσως ακούγεται αγωνία, λίγο ναι, καλύτερα. Αγωνία, ναι, προτιμότερο, αγωνία. Οπότε να καθησυχάσουμε λίγο όσους ανησυχούν, ότι η συγκεκριμένη οικογένεια με το γεωταχή αυτοκίνητό τους μετακινήθηκε από την Θάσο στην Καβάλα, δεν μπήκε σε ferry boat, δεν έχουν μπει σε λεωφορείο, και το γεγονός ότι και οι δύο γονείς είναι γιατροί, νομίζω ότι... Στο αναγκαστικά για να έρθουν από τη Θάσο. Παρακαλώ, δεν σε άκουσα. Στο ferry boat μπήκαν αναγκαστικά για να έρθουν από το νησί, ίσως στο σαλόν Ιού. Το γεγονός ότι είναι και οι δύο γιατροί, ναι, φυσικά και χρησιμοποίησαν το ferry boat, αλλά θέλω να σου πω ότι παρέμειναν μέσα στο γεωταχή αυτοκίνητο. Δεν, ναι, δεν ανέβηκαν στο σαλόνι. Ακριβώς. Ναι, έτσι ακριβώς. Χρησιμοποιώντας πάντα μάσκες, γάντια και αντισηπτικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας τονίζει και ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, ο κύριος Ντίνος Κλετσιώτης. Θέλοντας λίγο να καθησυχάσει ορισμένους που μπορεί έτσι να αγωνιούν, όπως είπες και εσύ. Έχουμε το ρεπορτάζ. Πριν δούμε το ρεπορτάζ, ένα δευτερόλεπτο. Παρακαλώ, να πούμε ότι και στα δύο ρεπορτάζ έχουμε δηλώσεις από κάποιον, από αρμόδιους, από επίσημα χείλη που λέμε. Στο προηγούμενο ήταν ο νομίατρος, ο κύριος Χρήστος Παπαδόπουλος. Ναι. Στο αυτό που θα δούμε σε λίγο είναι ο κύριος Ντίνος Κλητσιώτης. Ναι, μεταφέρουμε όσα μας λένε οι ίδιοι, δεν είναι κάτι. Ακριβώς. Και αυτό καλό θα ήταν να γίνεται και σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Και όχι από τη μία να βγαίνουμε και να διαψεύδουμε ή να επιβεβαιώνουμε. Όταν έχουμε κάτι, βγαίνουμε και το λέμε. Κλείνει η παρένθεση, να δούμε το βίντεο μας. Ωραία. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Στο νοσοκομείο Καβάλα, στο δωμάτιο καραντίνα, βρίσκεται ο 10χρονος από τη Σερβία που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Σύμφωνα με το διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλα, ο 10χρονος βγήκε από το χειρουργείο και είναι καλά στην υγεία του. Νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στον 5ο όροφο στην κορονοκλινική μας. Χθες το βράδυ πήραμε και δεύτερο τεστ. Βγήκε το αποτέλεσμά του. Είναι πάλι θετικό. Η τετραμελής οικογένεια βρισκόταν για διακοπές στη Θάσο όταν ο 10χρονος άρχισε να έχει ενοχλήσεις στην κοιλιακή χώρα. Αμέσως η μητέρα του μετέβη μαζί με τον ίδιο στο κέντρο υγείας Πρίνου και μετέπειτα στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου διαγνώστηκε με σκολικοειδίτιδα. Το περιστατικό κρίθηκε έκτακτο και έτσι ο 10χρονος μπήκε στο χειρουργείο πριν βγουν τα αποτελέσματα για τον κορονοϊό. Παρ' όλα αυτά, οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό τήρησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Είναι ένα ζευγάρι Σέρβων, οι οποίοι παραθερίζανε, κάνουν τις διακοπές τους στο Ραχόνι της Θάσου, αν δεν κάνω λάθος. Το 10χρονο αγόρι αισθάνθηκε πόνο στην κοιλιακή χώρα. Πήγε με το γιοταχή αυτοκίνητό του στο κέντρο υγείας της Θάσου. Είναι συνειδητοποιημένα άτομα, γιατί είναι εδώ να προσθέσω ότι το ζευγάρι των Σέρβων είναι γιατροί και οι δύο. Πήγανε στο κέντρο υγείας με μάσκες και οι γονείς και τα δύο παιδιά. Οι γιατροί του νοσοκομείου, του κέντρου υγείας, είδανε ότι υπάρχει σκολικοειδίτιδα. Ήρθανε στο νοσοκομείο μας με το γιοταχή τους στα εξωτερικά ιατρία. Επαναλαμβάνω. Από κατεβήκαν και ραμόντια. Επαναλαμβάνω όμως, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι άτομα τα οποία είναι συνειδητοποιημένα, γιατροί και οι δύο. Ήρθαν στα εξωτερικά ιατρία, εξετάστηκε το παιδί,
διαπιστώθηκε ότι όντως είναι σκολικοειδίτιδα και πήραμε και τεστ COVID. Έγινε η χείριση του παιδιού με όλα τα μέτρα προστασίας που παίρνονται σε περιπτώσεις ύποπτου περιστατικού. Βγήκε το αποτέλεσμα και, και ήταν θετικό. Πήγον, μπήκε στο χειρουργείο, πήραμε το δείγμα, το αποτέλεσμα όμως δεν βγήκε, βγήκε την επομένη. Η εγχείρηση έγινε πριν γιατί ήταν έκτακτο και πήγον. Οι γιατροί μας πήραν όλα τα μέτρα προστασίας, όπως γνωρίζουν, ό,τι λέει το πρωτόκολλο σε περίπτωση εγχείρησης σε ύποπτο κρούσμα. Παρθήκαν όλα τα μέτρα προστασίας. Ο 10χρονος πολύ πιθανό να πάρει εξιτήριο το Σάββατο, οπότε και θα επιστρέψει με τη μητέρα του στο νησί της Θάσου, στο δωμάτιο καραντίνα. Μίλησα με τον διευθυντή της χειρουργικής κλινικής. Το παιδί είναι σε πολύ καλή κατάσταση, απείρετο, ασυμπτωματικό, χωρίς συμπτώματα. Το πιο πιθανό αύριο θα εξέλθει από το νοσοκομείο μας και θα οδηγηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ στο νοσοκομείο καραντίνας στη Θάσου. Η μητέρα του είναι μαζί, η μητέρα του είναι μαζί, όλες αυτές τις μέρες είναι μαζί. Και η μητέρα, είπαμε, όπως σας είπα και προηγούμενος, είναι αρνητική. Και στο δεύτερο τεστ που κάναμε στη μητέρα είναι και πάλι αρνητική. Μάλιστα, αυτά μας δήλωσε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, ο κύριος Δίνος Κλητσιώτης. Κώστα, πολύ πιθανόν αύριο ο 10χρονος να πάρει εξιτήριο. Να πάνε όλα καλά, να ευχηθούμε να είναι καλά στην υγεία του. Είναι καλά στην υγεία του και θα επιστρέψει στο δωμάτιο καραντίνα στην περιοχή της Θάσου, σύμφωνα και με το πρωτόκολλο φυσικά. Όπως και ανέφερε και ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Λοιπόν, ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι σε όλα όσα αναφέραμε. Θα σου πω το εξής. Βλέποντας και το ότι η κυβέρνηση πλέον βρίσκεται... ήταν επιποδός, τώρα ένας λόγος παραπάνω, επειδή βλέπουμε αύξηση των κρουσμάτων. Υπάρχει μια ανησυχία, Γιατί βλέπουμε και νέα αύξηση των κρουσμάτων. Χθες είχαμε 50, τώρα μιλάμε για 60 το τελευταίο 24ωρο και τα 40 είναι εισαγόμενα. Όπως ενημερωθήκαμε και κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των νέων κρουσμάτων από την πύλη εισόδου του Προμαχώνα. Αυτό ανακοίνωσε ο Στέλιος Πέτσας μετά από τη σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα το μεσημέρι. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, κανένας πολίτης δεν θα εισέρχεται στη χώρα μας αν δεν επιδεικνύει αρνητικό τεστ μοριακού ελέγχου που θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν. Επιπλέον, πριν μπουν και στη χώρα, εννοείς, Κώστα, δηλαδή. Ακριβώς. Ωραία, ναι. Επιπλέον ανακοίνωσε ότι παραμένει σε ισχύ υποχρέωση για την συμπλήρωση της ειδικής φόρμας. Ο ελάχιστος χρόνος συμπλήρωσης αυτής περιορίζεται σε 24 από 48 ώρες πριν από την άφηξή τους στην Ελλάδα. Μάλιστα. Επίσης, ενισχύεται, όπως μας είπε ο κύριος Πέτσας, ο αριθμός των ελέγχων για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων και γι' αυτόν τον λόγο δεκάδες κλιμάκια ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, της Ελληνικής Αστυνομίας, θα πραγματοποιήσουν εκτεταμένους ελέγχους σε πάνω από 300 σημεία σε ολόκληρη την Ελλάδα μέχρι την Κυριακή. Από πότε ξεκινάει η εφαρμογή αυτού του νέου μέτρου? Άμεσα. Το συντομότερο. Το συντομότερο. Δηλαδή, και τη στιγμή που μιλάμε ίσως. Δεν επιτρέπεται καμία χαλάρωση, είπε ο Πρωθυπουργός. Και προσθέτοντας μάλιστα ότι το άνοιγμα της χώρας πρέπει να γίνεται με πρώτο μέλημα την ασφάλεια τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους κατοίκους των τουριστικών προορισμών. Και θα σου ζητήσω και τα 10 δεύτερα όπως συνηθίζω σε κάθε εκπομπή, Έλενα. Δεν θα πλατιάσω. Όλο αυτό που έγινε και που ξεκίνησε να παίρνει έκταση μάλλον από το βράδυ της Δευτέρας ήταν αναμενόμενο. Το είχαμε πει και θα το λέμε. Να έχουμε δηλαδή θετικούς στον ιό επισκέπτες στην περιοχή μας. Αργά ή γρήγορα αυτό θα γινόταν. Επίσης, δοκιμάστηκε το σύστημα, αν λειτουργούν όλα καλά και όλα όσα είχαν σχεδιαστεί για να γίνουν. Είναι λογικό όταν κάτι συμβαίνει για πρώτη φορά να υπάρχει μια μεγαλύτερη εγρήγορση, αλλά ίσως και μια αναστάτωση. Η πρώτη φορά ήταν πάντα πιο δύσκολη, αλλά σίγουρα έγιναν και διορθωτικές κινήσεις. Σε ό,τι αφορά την κίνηση στο νησί, τη Θάσου, υπάρχει η ροή, είναι καλή αυτή η ροή και η ζωή συνεχίζει να κυλά. Χρειάζεται εγρήγορση και όχι εφησυχασμός. Και επίσης σωστή ενημέρωση, γιατί η κακή ενημέρωση και τα όσα μεταδίδουν κάποιοι αυθαίρετα οδηγούν σε παραπληροφόρηση, αλλά και συζητήσεις
τύπου καφενείου. Μακριά από εμάς αυτό, Έλενα. Έχουμε δείξει άλλωστε μέσα από το έγκυρο ρεπορτάζ ότι επιβεβαιωθήκαμε σε ό,τι έχουμε μεταφέρει μέχρι και σήμερα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι με τον σωστό τρόπο υπηρετούμε το επάγγελμα αυτό που ονομάζεται δημοσιογραφία και να τονίσουμε φυσικά ότι οτιδήποτε βγαίνει στον αέρα πολλές φορές διασταυρώνεται από διάφορες απόψεις και πλευρές μέχρι και να βγει στον αέρα, γιατί είναι πολύ μεγάλη ευθύνη μας. Ακριβώς. Ακριβώς. Και δεν το κάνουμε ούτε για τα νούμερα, ούτε για τα κλικ, ούτε για να έχουμε περισσότερους ακροατές. Λοιπόν, μεγάλη κουβέντα ανοίγουμε. Καλύτερα να την κλείσουμε εδώ, γιατί πρέπει να περάσουμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα. Κώστα Λουκούμη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και καλό σου Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο. Μακάρι, το ευχόμαστε όλοι αυτό. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για την εκπομπή και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως. Τέλος διαφημιστικού διαλύματος, κυρίες και κύριοι, και περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ελληνίδα συγγραφέας, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, στιχουργός και ηθοποιός, η Ελευθερία Καραδήμου βρίσκεται στην παρέα μας με πολλές πολλές ιδιότητες. Χαίρετε. Γεια σου, Έλενα. Λοιπόν, είναι τόσο πολλά αυτά τα οποία θέλω να συζητήσουμε σήμερα και φυσικά θέλω να παρουσιάσεις στον κόσμο τον εαυτό σου και πώς ξεκίνησαν και τα πρώτα σου βήματα στην... πώς ξεκίνησε η συγγραφή κειμένων βασικά, Ελευθερία. Πας πολύ πίσω. Πολύ πίσω, ναι. Πολύ πίσω. Αν και δεν κρύβω την ηλικία μου. Τη δεν λέω. Χρειάζεται να την πούμε, εντάξει. Εντάξει, δεν με πειράζει να τη λέω. Λοιπόν, αυτό άρχισε από... 7 χρονών, 8 χρονών. Ξεκίνησες να γράφεις το πρώτο σου κείμενο. Πήρα ναι. Το σχολικό μου τετράδιο και αντί για την έκθεση είχα γράψει το πρώτο βιβλίο μου, ας το πω έτσι εισαγωγικά, το πρώτο μυθιστόρημα. Το ακόμα το έχω. Ακόμη το έχεις. Ακαλά, άμα δεις λάθη, θα πετάξεις. Η πλοκή ποια ήταν, με τι είχε να κάνει. Πάντοτε με μυστήριο, πάντοτε είμαι στο έγκλημα από εκείνη την ηλικία. Πότε ξεκίνησε όμως αυτό, έτσι, ας το πούμε, επαγγελματικά. Αυτό συνεχιζόταν, γιατί έχω γράψει 15 βιβλία. Ναι. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου, ας πούμε. Απλώς το είπαμε για να αρχίσουμε έτσι να το δείχνουμε και παραέξω. Να το βγάλουμε δηλαδή στην κάμερα. Ήταν πριν από 11 χρόνια περίπου. Με τη ματωμένη διαθήκη. Μπράβο, ματωμένη διαθήκη. Την οποία πρώτα. Βέβαια πήγε, ταξίδεψε μέχρι και το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους δράμας. Ναι. Έτσι λοιπόν ξεκινάς. Ναι, με τη ματωμένη διαθήκη και στο καπάκι κάναμε την κόψη του ξηραφιού. Εκείνη τη βγάλαμε, κανονικά. Τη ματωμένη διαθήκη, επειδή έγιναν κάποια ευτράπελα, μπορώ να τα πω, κάποια άτομα που παίζουν μέσα, υποτίθεται ότι δεν τους άρεσε η εμφάνισή τους, όχι ναι, σαν ναι. υπόθεση. Και γι' αυτό δεν την έχω βγάλει κιόλας. Μετάνιωσαν για τη συμμετοχή τους, εννοείς. Ναι, άλλη, ας πούμε, μια κοπέλα, ας πούμε, επειδή είχε λίγο μεγαλύτερη μύτη, της φαινόταν στην κάμερα ακόμα μεγαλύτερη. Και πάει έτσι το θέμα, οπότε είπαμε να μην το βγάλουμε κιόλας. Κάποια στιγμή θα το βγάλω, γιατί είναι μια πολύ ωραία υπόθεση. Και κάποια στιγμή πρέπει να βγει και παρά έξω. Με ποια σειρά γίνεσαι γνωστή, όχι μόνο στην Καβάλα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Ποια ήταν αυτή η σειρά η οποία σε... Από τις Ποσειδόνιες Διαδρομές. Οι Ποσειδόνιες Διαδρομές. Από εκεί αρχίσαμε, ναι. Άρχισες να λαμβάνεις έτσι μηνύματα και από τον κόσμο. Πάρα πολλά. Καταρχήν να πούμε ότι στις Ποσειδόνιες Διαδρομές παίρνουν μέρος 74 άτομα. Πολλά. Ναι. Μεγάλο κάστρο. 74 καβαλιώτες και ένας από την Αλεξανδρούπολη. 75 σύνολο είναι. Ένα παλικάρι από την Αλεξανδρούπολη που τύχαινε εκείνο τον καιρό να ήταν εδώ πέρα στην Καβάλα και να πάρει μέρος. Αλλά φαντάσου τώρα, 74 άτομα. Ότι έχουν μαμάδες, μπαμπάδες, θείους, ναι. φίλους, ούτε καθεξής, μια Καβάλα ολόκληρη μας είχε μάθει. Και σας έμαθε και η Ελλάδα φυσικά. Ναι, μετά από εκεί. Και έχουν ξεκινήσει και τα ταξίδια. Πλέον δεν μένετε μόνο στην Ελλάδα και στην Καβάλα. Δεν περιορίζεστε. Έχετε, ναι, έχετε ξεπεράσει. Πριν από 2 χρόνια, 2,5 συγκεκριμένα, είχαμε ταξιδέψει σε 16 χώρες. Χώρες. Έτσι. Το οποίο είχα γράψει 3 σίριαλ τότε, για να μην κάψουμε αυτές τις 16 χώρες μόνο με ένα σίριαλ. Είχα γράψει 3 σίριαλ, τα οποία είχα πάρει τις σκηνές εκείνες που χρειαζόταν ναι. και τις κάναμε στις διάφορες αυτές χώρες. Ας πούμε,
Αυστρία, Γερμανία κάναμε άλλο, Γαλλία ξέρω κι εγώ, που Ελβετία κάναμε άλλο, στο Λονδίνο κάναμε άλλο, Σκωτία κάναμε άλλο, τα μοιράσαμε. Κάνες, Μονακό, Ισπανία, το είχαμε μοιράσει, Ιταλία, ήταν πολύ ωραίο. Με προσωπικά σου έξοδα φαντάζομαι όλα αυτά. Είχαμε και κάποια χορηγία, αλλά ήταν και προσωπικά έξοδα, ναι. Επειδή αφιερώνεις πάρα πολύ χρόνο σε αυτό που κάνεις, αυτό που αναρωτιέται κανείς είναι αν βιοπορίζεσαι και από αυτό. Όχι. Το κάνεις απλά γιατί σου αρέσει πολύ. Κάποια στιγμή θέλω και το παρακαλάω, γιατί ξέρεις, πολλές φορές το χόμπι μας είναι κάτι που το αγαπάμε και το κάνουμε γιατί μας αρέσει. Έτσι, δεν μας βάζει κανένας το μαχαίρι στο λαιμό να το κάνουμε. Ενώ στη δουλειά, ας πούμε, λες, αμάν, χτυπάει το ξυπνητήρι, πρέπει να πάω στη δουλειά. Κάπου λες, δεν θέλω, ρε παιδί μου, και να πάω το κάτω-κάτω, ενώ το χόμπι σου λες, θέλω να πάω. Όσο και κουρασμένος να είσαι, όσο και ταλαιπωρημένος να είσαι, να βάλω κι εγώ ότι έχω 2 σπασμένους τένοντες. Α, μάλιστα. Λόγω της κάμερας, το τρυπόδα που κουβαλάμε. Εσύ χειρίζεσαι την κάμερα αποκλειστικά? Ναι. Ναι. Εγώ. Σκηνοθετείς και καταγράφεις. Κοίτα, το γράφω, το σκηνοθετώ, κάνω μοντάζ, την ηχοληψία, όσο μπορώ. Ναι. Γιατί από την ηχοληψία δεν έχω... Δεν σκαμπάζω μία, να σου το πω έτσι, κοινώς. Αλλά το παλεύω. Και ναι, και πολλές φορές παίζω και μέσα. Σου έχει γίνει ποτέ κάποια επαγγελματική πρόταση? Μου έχει γίνει στο σύμπλαγμα της Αράχνης, που μου είχαν πάρει, δεν θα το πω, να μην φανεί σαν διαφήμιση, από την Αθήνα ένα κανάλι και μου είπαν να κατεβώ τότε κάτω στην Αθήνα. Φυσικό. Να κατέβεις εκεί ως σκηνοθέτης, ως σκηνοθέτης. Σαν σκηνοθέτης και σαν σεναριογράφος. Δηλαδή, γιατί πάντοτε αυτός που γράφει το σύριαλ είναι εύκολο να το γυρίσει κιόλας. Μάλιστα, ναι. Γιατί το έχει ήδη στο μυαλό του, ξέρει πού πρέπει να γυριστούν οι κάθε σκηνή, σε ποιο χώρο κτλ. Και μου είχαν πει, αλλά δυστυχώς όταν υπάρχει οικογένεια πίσω... Σε κράτησε πίσω η οικογένεια? Το έχεις μετανιώσει αυτό? Όχι. Αν ήμουν όμως ελεύθερη, δεν υπήρχε περίπτωση. Την ίδια στιγμή που μου το είπανε, διακτηνιζόμαι. Ντακ, Αθήνα. Και μιας και αναφέρθηκε στην οικογένεια, να πούμε ότι παίζουν και οι δύο σου κόρες. Και ο άντρας μου. Και ο άντρας σου. Και η γαμπρή μου. Πώς τους αρέσει που συμμετέχουν, πώς τους φαίνεται όλο αυτό? Κοίτα, οι κόρες μου τους αρέσει. Η γαμπρή μου, Λίγο τους πιέζεις, ναι, εντάξει. Ναι, πρέπει να τους πιέσουμε. Τον άντρα μου πρέπει να τον πιέσω ακόμα περισσότερο. Αλλά εντάξει, κάπου το βάζω, αν και δεν θέλει και πολύ, γιατί λέει, πρέπει να αφήσω τη δουλειά μου, να έρθω να κάνω τη σκηνή. Ψιλοντρέπεται κιόλας όταν είναι και μέσα σε κόσμο, εξωτερικά πλάνα, συνήθως επειδή χρησιμοποιώ. Εκεί λίγο ψιλοντρέπεται κιόλας, αλλά εντάξει. Κάποιον πρέπει να φιλήσω κι εγώ, ρε παιδιά. Ναι. Δεν μπορώ να φιλήσω κάποιον άλλο. Κάποιον ξένο, ναι, φυσικά. Έγινες ιδιαίτερα γνωστή και μέσα από τον φίλο σου, όπως ξέρω, τον Νίκο Μουτσινά. Ναι. Ο οποίος πολλές φορές, μέσα έτσι από το σατυρικό του προφίλ, έχει προωθήσει πολλές από τις σκηνές από τις σειρές σου. Βρέθηκες πρόσφατα στο πλατό της τελευταίας εκπομπής. Την περασμένη εβδομάδα. Και κάνατε μια έτσι μεγάλη έκπληξη. Ναι, δεν ήξερε τίποτα, γιατί πολλοί με ρωτάνε αν το γνώριζε. Δεν γνώριζε πραγματικά τίποτα. Μπορώ να το πω αυτό, γιατί πριν μια εβδομάδα, πριν από την τελευταία εκπομπή, μια εβδομάδα πριν, μου πήραν από την παραγωγή τηλέφωνο. Μου είπαν ότι πρέπει να κάνουμε ένα βιντεάκι. Ναι. Υποτίθεται ότι αυτός είναι τελικά ο σιωπηλός δολοφόνος. Ο εγκέφαλος, μάλλον, του σιωπηλού δολοφόνου. Και να το στείλουμε. Και είμαι ότι μας είχαν κάνει τα εισιτήρια, όλα πληρωμένα εισιτήρια, ταξί κτλ. Ναι. Και ότι έπρεπε να κατεβούμε κάτω για να τον κάνουμε έκπληξη. Ασχοληθήκαμε εμείς με αυτό. Έχουμε και ρεπορτάζ. Mm-hmm. Πάμε λίγο να δούμε το απόσπασμα από την τελευταία εκπομπή του Νίκου Μουτσινά και την συμμετοχή φυσικά της κυρίας Καραδήμου με τις υπέροχες κόρες της και όχι μόνο. Να πούμε ότι και η Νανά, επειδή έχει 2 σπασμένα πόδια, είχαμε ατύχημα. Την είχαμε σαν αμπητικό. Παρ' όλα αυτά κατέβηκε η Νανά. Ναι. Ήταν λίγο ταλαιπωρία για εκείνη, αλλά εντάξει, τα καταφέραμε και φτάσαμε μέχρι εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Αυτός είναι!
Στην εκπομπή του Νίκου Μουτσινά βρέθηκε η καβαλιώτισσα σκηνοθέτης και οι πρωταγωνίστριες της σειράς Σιωπηλός Δολοφόνος. Όχι, θα τρελαθώ! Θα τρελαθώ! Συναδελφή μου, εσύ! Παιδιά, ακούστε λίγο. Καταρχάς, ούτε... καλησπέρα από την όμορφη Καβάλα! Τι κάνετε, πώς, γεια σου μωρό. Εδώ, καταλαβαίνετε. Οι ίδιες θέλησαν να κάνουν έκπληξη στον παρουσιαστή, ο οποίος έχει κατά καιρούς προβάλει αποσπάσματα από τις σειρές της Ελευθερίας Καραδήμου που γυρίζονται στην Καβάλα, στην ενότητα της εκπομπής Χρυσή Τηλεόραση. Καταλαβαίνεις, λατρεύω, δυστυχώς, αγαπώ όλους τους χαρακτήρες. Εδώ το χαρακτήρα αυτό δεν μπορώ να τον αντιμετωπίσω καθόλου ποτέ. Ειδικά στο τελευταίο, στο Σιωπηλό Δολοφόνο, που ήταν μόνιμα ξαπλωμένοι, κανείς δεν σηκώθηκε ποτέ. Είναι και 92 μέτρα, έχει δίκιο. Πού να σηκωθεί, αισθάνονται άσχημα. Πού είναι η άλλη. Πού είναι το κορίτσι μου. Το κορίτσι σου το φέραμε και είναι κάπου εδώ. Πού το έχετε κάπου κρυμμένο. Εδώ. Να τις εκεί. Γεια σου, τι κάνεις μωρό μου. Γεια σου, Αθήνα. Γεια σου, αγάπη. Μάλιστα, η σκηνοθέτηδα προκάλεσε τον Νίκο Μουτσινά να έρθει στην Καβάλα και να συμμετέχει σε ένα επεισόδιο της επόμενης σειράς που πρόκειται να γυριστεί. Να έρθει στην Καβάλα. Πού θα πάμε. Πού είναι το παλικάρι μου με τα ντραμ. Έτοιμος. Α, θα προκαλέσεις. Πρόκαλο! Τον Νίκο Μουτσινά στο επόμενο σειριαλ να έρθει να παίξει. Μαζί μου. Α. Εγώ ναι. Θα έρθω να παίξω αν κάνω. Παράνομο ζευγάρι όμως θέλω να μην, να μπορούμε θέλεις, να κρυβόμαστε. Ό,τι θες. Να, αυτά είναι ωραία. Σας αγαπώ, σας ευχαριστώ. Ένα χειροκρότημα θα κάνετε λοιπόν. Συγγνώμη, κάτσε. Για να το κλείσω όπως πρέπει. Του χρόνου θα γίνει σύριαλ δηλαδή. Θα γίνει και θέλουμε να πούμε και κάτι, τι γιατί δεν το ξέρουν πολλοί. Ότι έχουμε 4 άτομα, την Μπένη, τον Γιάννη, τον Μάκη, τον Κρεμίδα που είναι και ο πρόεδρος των ΑΜΕΑ και τον Μένιο, ότι είναι. Άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα οποία παίρνουν μέρος. Μπράβο. Μπράβο. Ναι. Έχει σημασία, μπράβο. Η ψυχολογική τους διάθεση να μας ακολουθήσουν στην ομάδα μας είναι εκπληκτική και προκαλούμε και άλλους όσους θέλουν. Όποιος θέλει. Μπράβο. Ένα χειροκρότημα. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή πολλοί αναρωτιούνται αν ήταν στημένο ή όχι, να το ξεκαθαρίσουμε ότι δεν ήταν στημένο. Όχι. Ήταν τελείως αυθόρμητα όσα είχατε δει. Τίποτα στημένο, δεν το ήξερε καν, δεν ήξερε ότι τα κατεβούμε. Και είναι καταρχήν πολύ χαρούμενος, ωραίος άνθρωπος και η κοπέλα που παίζει μέσα, η Ματίνα, η Βάνια, ναι. Ό,τι λένε. Είναι πολύ ωραία, πολύ ωραίος άνθρωπος. Και φυσικά τον προκάλεσες να παίξει στο επόμενο σύριαλ. Θα έρθει. Θα έρθει, βέβαια. Θα έρθει στην Καβάλα. Θα έρθει στην Καβάλα, θα σας το φέρω και εδώ. Α, εξαιρετικά. Πάρα πολύ ωραία. Το επόμενο σύριαλ μπορούμε να αποκαλύψουμε κάτι για την επόμενη δουλειά σου. Κάτι. Βασικά ακόμα δεν το έχουμε ξεκινήσει. Δεν έχετε κάποια ιδέα, κάτι. Πάλι κάτι σε αστυνομικό, περιπέτεια, θανάτους. Είπα κάτι όμως να είναι λίγο κωμικό. Δηλαδή θα έχει μέσα το θρίλερ. Όχι, να μην το πούμε θρίλερ, μωρέ, γιατί εντάξει το θρίλερ. Πιο πολύ αγωνία, ας πούμε. Παραπάει είναι αλλού, σε ζόμπι και τέτοια, ναι. Τα οποία δεν θα τα έχουμε. Είναι σε αγωνία, είναι αστυνομικό πάλι, θα έχει κάποιο φόνο και τα λοιπά, αλλά θα έχει και πολλά κωμικά στοιχεία. Πόσο καιρό σας παίρνει για να ολοκληρώσετε ένα σύριαλ? Να το γράψω, εννοείς. Όχι να το γράψετε, να το γυρίσετε. Γύρω στους 6 μήνες. 6 μήνες. Ναι, τόσο πολύ, ναι. Τώρα, ας πούμε, αν είναι, ας πούμε, 15 επεισόδια, θα πάει σίγουρα 6 μήνες. Αν είναι 8 επεισόδια, ξέρω και εγώ, πριν 4 μήνες εκεί μέσα. Στον Νίκο Μουτσινά, τι ρόλο θα έδινες? Λοιπόν, επειδή μου το μπλόκαραν το ρόλο και θέλει να κάνει το παράνομο ζευγάρι με τη Βάσο, θα τον κάνω παράνομο ζευγάρι με τη Βάσο, αλλά κάτι θα το βάλω να κάνει. Να αποκαλύψω μόνο ότι θέλω ότι θα παίξει μέσα και ο Βαγγελάκης εδώ δικός μας. Α, ναι, ο εικονολήπτης μας, ο Βαγγέλης ο Καραγιώρας, φυσικά. Έτσι. Έχει συμμετάσχει και σε προηγούμενο σύριαλ ούτως ή άλλως. Ναι, και είναι και κολλητός μου, να το αποκαλύψουμε κι αυτό. Και είναι και μεγάλο ταλέντο. Πάρα πολύ μεγάλο. Έχει ξεχωρίσει. Δηλαδή, είναι ο μόνος άνθρωπος που δεν με κουράζει καθόλου. Μα καθόλου. Δηλαδή, αν οι άλλοι, ας πούμε, τους λες μία ατάκα, παρόλο που δεν τους βάζω να μάθουν κάτι απ' έξω, έτσι, όπως κάνουν με τα άλλα τα σύρια, τους λες την ατάκα, απλώς τους δίνω το ρόλο, ξέρουν πώς πρέπει να είναι, τους λες την ατάκα τους και τη λένε.
Σε πληροφορώ ότι, παράδειγμα, σε κάποιο ανατώρα του είχα πει: ας βάλει και ο Θεός το χεράκι του. Ναι. Και ξέχασε το τι πρέπει να βάλει ο Θεός και γυρίζει και μου λέει: τι να βάλει ο Θεός? Λέω: δεν έχει να βάλει τίποτα άλλο περισσότερο από ένα χεράκι. Αυτά είναι τα bloopers, τα ωραία. Τα οποία καλό είναι να τα μαζεύετε και κάποια στιγμή να τα προβάλλετε. Ναι. Δηλαδή, σε τέτοια φάση, ας πούμε, πώς να σου πω, είναι ότι. Ρε παιδί μου, ξεχνάνε ακόμα και τη φράση τους να πούνε. Ο Βαγγέλης όχι. Ο Βαγγέλης μπορείς να τον πεις 3, 4 και 5 φράσεις και μισή σελίδα. Άμα τη διαβάσει από μόνος του, μπορείς να σου πω ότι αποστηθίζει πολύ εύκολα. Σελίδα, ναι, ναι, ναι. Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη, θέλω λίγο να σταθούμε στο κομμάτι της συμμετοχής ορισμένων ατόμων με αναπηρία που συμμετέχουν στο σύριαλ. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα? Λοιπόν, αυτή η ιδέα ξεκίνησε και το λέω και νετριχιάζω τώρα. Κοίταμε. Είχα πάει στην Ομαρχία να ζητήσω ένα γραφείο γιατί χρειαζόμασταν ένα αστυνομικό χώρο να τον κάναμε, ναι, να το διαμορφώναμε. Γιατί πρέπει να πούμε ότι στην αστυνομία μπορεί να μας δώσουν χώρο, αλλά είναι 4 εκατοστάρικα η ώρα. Μάλιστα. Α, πληρώνεις. Ναι, ναι, ναι. Πληρώνεις. Εμείς, επειδή δεν παίρνουμε χρήματα, δεν μπορούμε να δώσουμε και χρήματα, οπότε ψάχναμε να βρούμε ένα γραφείο να το κάνουμε αστυνομικό. Θα κολλούσαμε κάνα 2-3 αστυνομικά εκεί αυτοκόλλητα, γίνεται ένα αστυνομικός χώρος. Και μου το αρνήθηκαν. Ενώ κάποιος υπεύθυνος, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, μου είχε πει: εντάξει, πήγαινε στον κύριο Τάδε να σου δώσει ό,τι γραφείο θες και ποιες ώρες το χρειάζεσαι. Μου είπανε όχι. Μάλιστα. Απλά. Ήμουν τσατισμένη, πλήρης, δηλαδή εκείνη την ώρα θα τρώγα άνθρωπος από την τσατήλα μου και από τα νεύρα μου, γιατί... Θεώρησα ότι ήταν κάτι απλό, ναι, ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, ναι. Θέλαμε κάτι και δεν ήταν, ας πούμε, κάτι που θα ούτε ζημιές να κάνουμε, ούτε τίποτα, ας πούμε. Και όπως είχα κατεβεί από την Ομαρχία, μπήκα μέσα στο σύλλογο για μια ερώτηση και μου λένε τα παιδιά εκεί πέρα: τι έπαθες, ξέρω και εγώ τι έχεις, και τους λέω έτσι και έτσι. Α, μου λέει, εύκολο, θα κάνουμε εδώ πέρα. Είχα μείνει κάγκελο, λέω, τι λένε τώρα οι άνθρωποι, δηλαδή, αν μου αρνηθήκανε κάτι το απλό και τώρα άλλος μας δίνει το γραφείο του. Και όπως συζητούσαμε, τους λέω, θέλετε να παίξετε κιόλα. Ενθουσιαστήκανε πάρα πολύ, ειδικά ο Μάκης, δεν μπορώ να πω. Του είχα δώσει, λόγω του πρόβλημά του, έτσι, να πούμε ότι δεν βλέπει ο άνθρωπος. Ναι, έχει κάποια περιορισμένη, ναι, κάποιο πρόβλημα με την όραση. Με την όραση και για να μην κάπου τον έχουμε και περπατάει και σκοντάψει και κάνει, τον είχα βάλει σε ένα γραφείο έτσι, κάγκελο, να κάνει τον αστυνομικό. Τον ντύσαμε, του πήγαινε πάρα πολύ. Αρκετά, είναι έτσι και αυστηρός. Πάρα πολύ, ναι. Και του πάει και στολή, μπορώ να πω. Και έτσι από τότε έχει υιοθετήσει τον ρόλο του αστυνομικού. Όποτε χρειάζεσαι αστυνομικό, πηγαίνει στον πρόεδρο του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑΒΕΑ, μάλιστα. Και σιγά σιγά φαντάζομαι άρχισαν να συμμετέχουν και άλλοι. Τα υπόλοιπα παιδιά, ας πούμε, η Πέννη, ο Γιάννης και ο Μένιος, εναλλάσσονται στους ρόλους. Καταρχήν η Πέννη και ο Γιάννης, μπορώ να πω, τους έχω δώσει διάφορους ρόλους. Με έχουν βγάλει ασπροπρόσωποι. Γελάμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε πολύ αστεία συμπεριφορά. Την Πέννη, την καημένη, την έχω κάνει από ψυχίατρο, την έχω κάνει παράνομη, την έχω κάνει αστυνομική, να την έχω... διάφορους ρόλους. Αμελέοντας η Πέννη. Ναι, και ο Γιάννης και ο Μένιος. Εντάξει, το Μένιο τον έχω πιο πολύ και εκείνον μαζί με το Μάκη, για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα, επειδή δεν βλέπουν τα παιδιά, να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη μεταφορά του. Ναι. Αλλά τα βγάζουν όλα, δηλαδή η ψυχή τους. Και η θέληση να κάνουν κάτι, εμένα με ξεπερνάει. Δηλαδή, λέω, εγώ, ας πούμε, δόξα τω Θεώ, περπατάω, βλέπω, κινούμαι, κάνω, διαβάζω και πολλές φορές δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Και γελάνε και μου λέει: καλά, ρε, εσύ το έγραψες το έργο και ξέρω κι εγώ δεν μπορείς να θυμηθείς τη φράση. Ρε, παιδιά, δεν μπορώ να τη θυμηθώ. Ενώ εκείνη, άψογη. Μόνο να παραδειγματιστεί μπορεί κανείς από την συμμετοχή των παιδιών στα σειριάλ σου. Τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε, γιατί είναι και περιορισμένος ο χρόνος. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μέσα σε αυτό το επάγγελμα, τι είναι αυτό το οποίο θέλεις να πετύχεις? Θέλω να το κάνω επάγγελμα. Θέλω να το κάνω επάγγελμα. Θέλω κάποια στιγμή αυτό που κάνουμε τώρα, χόμπι, να μπορέσω να αμείβομαι από αυτό, να ζω από αυτό. Θα το κάνω με μεγαλύτερη χαρά, γιατί εντάξει, όταν παίρνεις και κάποια χρήματα... Είναι διαφορετικό, έχεις κάποιο κίνητρο. Ναι. Και θα πάρουμε καλύτερες κάμερες, καλύτερα μικρόφωνα, θα έχουμε αυτή την αβάντα, ας πούμε.
Μάλιστα. Αυτή, κυρίες και κύριοι, ήταν η Ελευθερία Καραδήμου. Είπαμε όσα προλάβαμε να πούμε φυσικά στον περιορισμένο χρόνο που έχουμε λόγω της εκπομπής. Εδώ θα είμαστε, να ξαναέρθεις και μόνη σου και με τον Νίκο Μουτσινά, δεν έχουμε πρόβλημα. Θα έρθω και με τον Βαγγέλη που είναι μέσα στην παραγωγή. Όχι το δικό μας το Βαγγέλη, μέσα στην παραγωγή του Sky ο Βαγγέλης. Βαγγέλη Σύμπτωση. Ναι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μπορώ να πω δεν μας άφησε ούτε λεπτό μόνες να μας εξυπηρετεί στο μακιγιάζ, τένισμα. Να μας φροντίσει να αλλάξουμε ρούχα κτλ. Ναι, είναι πολλές οι ανάγκες. Ναι. Ναι. Θα θέλει και εκείνος να παίξει, οπότε ή θα έρθουν μαζί με τον Νίκο, θα έρθουν μαζί, ή θα έρθει πρώτο ένας και μετά όλος, θα το δούμε. Όπως θέλετε, θα το δούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς να περάσουμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σύντομα. Τέλος διαφημιστικού διαλύματος, κυρίες και κύριοι, και μπαίνουμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής με θέματα που αφορούν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Καθώς σήμερα ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων, εμείς βρεθήκαμε στο 6ο Γενικό Λύκειο Καβάλας, όπως παραδοσιακά πηγαίνουμε εκεί για όλα τα ρεπορτάζ που αφορούν τις πανελλαδικές. Μιλήσαμε με τα παιδιά, τα οποία εντάξει, κάποιοι έγραψαν καλά, κάποιοι δεν έγραψαν καλά, κάποιοι περίμεναν κάτι καλύτερο, κάτι λιγότερο, αλλά όπως είπαμε, όπως δοκιμάζεται η Ελλάδα με τον κορονοϊό, έτσι δοκιμάστηκαν και οι πανελλαδικές φέτος. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει και επιστρέφουμε. Στην αγωνία των περίπου 100.000 υποψήφιων των πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στις 77.970 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπήκε το πρωί της Παρασκευής, καθώς αναρτήθηκαν στα σχολεία οι βαθμολογίες, οι οποίες είναι διαθέσιμες και ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τις βαθμολογίες τους στα μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού, είτε επισκεπτόμενοι το λυκείο τους, είτε στη διεύθυνση. Ας πούμε ότι τελειώνει μια μεγάλη αγωνία των μαθητών μας. Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες. Τα παιδιά θα μπορούν να τις δουν βέβαια και από το διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας τον κωδικό τους. Και εδώ, όπως αναρτώνται οι βαθμολογίες, με έναν κωδικό αναρτώνται, δεν υπάρχουν ονοματεπώνυμα για τους ευνόητους λόγους. Συνεπώς, να ευχηθούμε τα παιδιά καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα και ελπίζω η πρώτη τους επιλογή και προτίμηση για τις πανεπιστημιακές σχολές να επιτευχθεί. Όσον αφορά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στα σχολεία, υπενθυμίζεται ότι για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οι καταστάσεις που αναρτήθηκαν περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά στοιχεία του αναεξεταζόμενου μάθημα και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του. Νομίζω ότι έχω πετύχει, έχω γράψει αρκετά καλά και σε σύγκριση και με τους υπόλοιπους βαθμούς, γιατί πάντα οι βάσεις είναι συγκριτικές. Νομίζω ότι βρίσκομαι σε πάρα πολύ καλό σημείο. Ιατρική ήθελα. Τώρα, η στόχος μου ήταν η Θεσσαλονίκη, αλλά δεν νομίζω ότι θα περάσω, αλλά νομίζω ότι η Αλεξανδρούπολη μπορώ να μπω. Ήταν πολύ καλά, εντάξει. Είμαι πολύ ευχαριστημένη από τους βαθμούς μου, ειδικά στη χημεία που τα θέματα θεωρήθηκαν αρκετά δύσκολα. Έχω γράψει 18,1 που θεωρώ ότι είναι πολύ καλό. Εντάξει, τώρα θα περιμένουμε τις βάσεις. Απλά, ναι, νομίζω ότι το σύστημα πρέπει να ξαναδιαμορφωθεί ώστε να γίνουν λίγο πιο εξωκριτικές οι γενικότερες εξετάσεις. Σημειώνεται ότι από το Σάββατο 11 μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουλίου όλοι οι υποψήφοι θα πρέπει πλέον να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό δελτίο τους. Από την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας το μηχανογραφικό μπορεί να καταδοθεί μέχρι τις 17 Ιουλίου. Συνεπώς, ενδεχομένως να δοθεί μια ακόμα μέρα που μπορεί τα σχολεία να υποστηρίξουν τους μαθητές για την κατάθεση του μηχανογραφικού του δελτίου. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Περιμένουμε εγκύκλιο από το Υπουργείο. Άρα λοιπόν οι μαθητές να μπουν στο διαδίκτυο, να κάνουν μια προσωρινή αποθήκη του μηχανογραφικού, να είναι κάπως προετοιμασμένοι, ώστε να μην το αμελήσουν και το αφήσουν για την τελευταία στιγμή. Παραδοσιακά οι βάσεις βγαίνουν τέλη Αυγούστου. Μάλλον τέλη Αυγούστου, αλλά αυτό ποτέ δεν είναι κάτι που είναι συγκεκριμένο. Πες μας και τι ειδικότητα θέλεις να πάρεις. Κοιτάξτε, η ειδικότητα νομίζω ότι είναι κάτι που θα αποφασίσω στη σχολή μου, όταν θα γνωρίσω όλους τους κλάδους της ιατρικής, αν περάσω πρώτα Θεός. Ωστόσο, οι ειδικότητες οι οποίες μέχρι τώρα με γοητεύουν και θα ήθελα να τις ακολουθήσω, ήταν είτε η επιδημιολογία είτε η ανατομία.
Όπως έχει επισημανθεί από το Υπουργείο Παιδείας, μετά την παρέλευση της προθεσμίας, κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο του. Έτσι, προτείνεται στους υποψήφιους να εκτυπώσουν ή και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό, το οποίο θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους. Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, όλα τα γενικά λύκεια και τα επαγγελματικά θα λειτουργήσουν επιπλέον μία ημέρα, η οποία θα ανακοινωθεί προσεχώς για να υποστηρίξουν τους υποψηφίους στην ηλεκτρονική υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων. Μεταπίστευτε κάποιο πρόβλημα με το θέμα της χημίας και της φυσικής, τα μαθήματα της φυσικής? Στη φυσική το βασικό πρόβλημα ήταν ο χρόνος, ναι. Και νομίζω ότι είναι και το βασικό στοιχείο που πρέπει να βελτιωθεί πλέον στις πανελλήνιες εξετάσεις, ώστε τα θέματα να μπορούν να βγαίνουν, αν όχι στις 2 ώρες 45 λεπτά, τουλάχιστον στις 2,5 ώρες, στο να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου, γιατί γνωρίζουμε ότι ένας μαθητής δεν είναι ο άνθρωπος που μπορεί να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις, είναι ένα άτομο που έχει μάθει εκείνη τη στιγμή τις γνώσεις και οφείλει να τις αποδώσει στο μέγιστο. Ως προς τη χημεία τώρα, νομίζω ότι τα θέματα κάλυπταν όντως το εύρος της ύλης και ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής θα μπορούσε να αποδώσει. Ωστόσο, υπήρχαν σημεία τα οποία είτε δεν είχαν διατυπωθεί ορθά και θα προκαλούσε ίσως κάποια σύγχυση στον εξεταζόμενο, είτε κάποια θέματα ξεφεύγανε από τα πλαίσια της ύλης που παρέχει το σχολικό εγχειρίδιο. Έτσι ακριβώς, αντιμέτωποι βρίσκονται πλέον με μια πολύ δύσκολη απόφαση οι περίπου 100.000 υποψήφοι, καθώς θα πρέπει να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους μέχρι και τις 17 Ιουλίου, μια πολύ πολύ δύσκολη, ένα από τα πιο δύσκολα βήματα ίσως στον Γολγοθά που ονομάζεται Πανελλήνιες Εξετάσεις, γιατί αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν συμπληρώνουν σωστά το μηχανογραφικό, πηγαίνουν στις σχολές αρεσκίας τους και όταν έρχονται αντιμέτωποι με τα μαθήματα τα οποία δεν έχουν ψάξει νωρίτερα, βλέπουν ότι κάτι δεν τους αρέσει και παρατούν ακόμη και τις σχολές τους. Οπότε, παιδιά, υπάρχει χρόνος. Ψάξτε καλά τις επιλογές σας, όχι γρήγορες αποφάσεις, και βάλτε φυσικά πρώτη επιλογή τους στόχους σας, όσο δύσκολη και άπιαστη και αν είναι αυτή, ποτέ δεν ξέρετε. Το μηχανογραφικό είναι αυτό το οποίο διαμορφώνει και τις βάσεις ούτως ή άλλως. Λοιπόν, και μετά τις Πανελλήνιες τι υπάρχει? Υπάρχει περίοδος χαλάρωσης και θα σας μεταφέρω μέχρι και την Νέα Πέραμο Καβάλας, εκεί όπου βρίσκονται οι παιδικές κατασκηνώσεις, οι οποίες ανοίγουν πολύ σύντομα, με διαφορετικούς όρους φυσικά και με λιγότερα παιδιά. Το ρεπορτάζ έχει ο Γιάννης Κομνηνός, ο οποίος μίλησε και με τον υπεύθυνο των παιδικών κατασκηνώσεων. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε. Όλα δείχνουν ότι θα ανοίξουν και επίσημα τις πόρτες τους στις 16 Ιουλίου οι παιδικές κατασκηνώσεις στη Νέα Πέραμο. Σύμφωνα με τα όσα δηλώνει ο υπεύθυνος των εγκαταστάσεων Τάσος Μεταξάς, φέτος οι κατασκηνώσεις θα φιλοξενήσουν λιγότερα παιδιά λόγω κορονοϊού. Υπεύθυνος των κατασκηνώσεων της Νέας Περάμου, κύριος Τάσος Μεταξάς. Κύριε Μεταξά, καλησπέρα σας. Καλώς βρεθήκαμε. Μια περίοδος καινούργια ξεκινάει για τις κατασκηνώσεις, με μια χρονοκαθυστέρηση λόγω καταστάσεων. Έχουμε μια καθυστέρηση λόγω του κορονοϊού. Πήραμε το πρωτόκολλο πώς θα ανοίξουμε τις κατασκηνώσεις. Τώρα, σήμερα ή αύριο, έρχεται το έγγραφο για να πάρουμε το προσωπικό και πιστεύω ότι 16 Ιουλίου θα ανοίξουμε. 16 Ιουλίου, ναι. Ανοίγουν δηλαδή με, ναι, νέες συνθήκες, νέα δεδομένα. Νέα δεδομένα. Με συγκεκριμένο αριθμό παιδιών. Βέβαια, με λιγότερα παιδιά κατά το ίμιση, ενώ φιλοξενούσαμε μέχρι 1970 παιδιά, φιλοξενήσαμε πέρσι μαζί με τα Καπίκη και τα ΑΜΕΑ. Και το πάνω και το κάτω. Και το πάνω και τα δύο συγκροτήματα. Φέτος είμαστε γύρω στα 1000 άτομα. Αυτό ήταν και το πρωτόκολλο, το οποίο εφαρμόζουμε κατά γράμμα. Και πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Εμείς έχουμε κάνει την καθαριότητά μας, είμαστε έτοιμοι. Σε 2-3 μέρες τελειώνουμε και την καθαριότητα. Οπότε θα λειτουργήσουμε και πιστεύω θα λειτουργήσουμε όπως κάναμε μια κατασκήνωση πρότυπο και μιλάνε για μας και στα Υπουργεία για την κατασκήνωση του Δήμου Παγκαίου. Του Δήμου Παγκαίου. Υπό κανονικές συνθήκες πότε ξεκινούσε και πότε ολοκληρώνεται η περίοδος? Ναι, εμείς ξεκινούσαμε 4 με 5 Ιουλίου και τελειώναμε 25 Σεπτεμβρίου. Και φυσικά αυτό το κατορθώσε ο δικός μας ο δήμαρχος τώρα, ο Φίλιππος Αναστησιάδης, και βάλαμε τα ΚΑΠΗ, τα είχαν καταργήσει τα ΚΑΠΗ και πήραμε ένα μήνα, οπότε το Σεπτέμβριο βάζουμε πάνω τα ΚΑΠΗ, από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Μιλάμε για 200-250 άτομα ΚΑΠΗ. Όσον αφορά το, υπάρχει κάποιο κόστος συμμετοχής για τα παιδιά τα οποία, λοιπόν, οι γονείς τους τα στέλνουν στις παιδικές κατασκηνώσεις? Όσον αφορά
τα παιδιά πολυτέκνων, διαδευμένων, ανέργων δεν πληρώνουν τίποτα, έρχονται δωρεάν. Τα άλλα τα παιδιά πληρώνουν το δεκαήμερο 30 ευρώ. Μάλιστα. Αυτά είναι τα έξοδα των παιδιών. Η περίοδος δηλαδή για να είναι ένα παιδί στις κατασκηνώσεις είναι ένα δεκαήμερο? Ένα δεκαήμερο. Και φέτος πώς βλέπετε τα πράγματα να κυλήσουν, πώς θα ολοκληρωθεί η περίοδος? Εγώ πιστεύω ότι θα πάμε καλά, διότι έχουμε πάρει το πρωτόκολλο, το έχουμε διαβάσει, το ακολουθάμε από την πρώτη μέρα που είναι όσον αφορά την καθαριότητα. Το ίδιο θα κάνουμε και με τους εργαζόμενους όταν θα έρθουν μέσα, με τα παιδιά. Κάποια στάνταρς που είχαμε, δηλαδή επισκεπτήρια και τέτοια, δεν θα έχουμε. Τα παιδιά θα έρχονται, θα παραλαμβάνονται από την πύλη, θα πάνε στα δωμάτια τους, με λιγότερα φυσικά άτομα, γύρω στα 4 με 5 άτομα μαζί με τον ομαδάρχη. Και ως προς τα άλλα, πάλι κάθε τμήμα θα κάνει δικιά του ψυχαγωγία. Στη θάλασσα δεν πειράζει, θα πάνε όλα μαζί. Αλλά και φέτος τα παιδιά δεν θα είναι τόσα πολλά, που δεν θα μας δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, γιατί θα είμαστε γύρω στα 60 παιδιά με 55 σε κάθε περίοδο. Και εμείς θυμόμαστε, κύριε Μεταξά, από τα παιδικά μας χρόνια πολλές δραστηριότητες, ναι, οι οποίες λαμβάνουν χώρα μέσα στις κατασκηνώσεις, ναι, όλη την περίοδο. Έτσι, συνεχώς αναβαθμίζουμε την κατασκήνωση. Από τότε που ήσασταν εσείς μέχρι τώρα έχουμε κάνει γήπεδα, μπάσκετ, τένις, όλα πλαστικά κτλ. Ήδη τώρα τρέχει ένα πρόγραμμα το οποίο με τις προσπάθειές μας 1η Οκτωβρίου κάνουμε ανακαινήσεις πάλι. Πήραμε από το Υπουργείο κάποια λεπτά τα οποία κάνουμε ανακαινήσεις και είμαστε πάντοτε στο Α. Άλλωστε ο χώρος είναι και επισκέψιμος και για μυστήρια, για γάμους και ευαρτήσεις. Το εκκλησάκι της Αγία Μαρίνας. Τώρα όσο θα είναι τα παιδιά, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, δεν θα κάνουμε γάμους και ευαρτήσεις. Ούτε εξωτερικά, ούτε. Δεν θα βάλουμε ανθρώπους μέσα, γιατί να ακολουθήσουμε πιστά το πρωτόκολλο για να είμαστε και εμείς σύνομοι. Αυτά είναι οι αλλαγές. Αυτά είναι τα δεδομένα του κορμού. Για το μπάνιο των παιδιών υπάρχει κάτι? Βέβαια, έχουμε χώρο, έχουμε το δίχτυ που έχουμε μέσα, έχουμε τους ναυαγοσώστες μας, βάζουμε που δεν έρχονται άλλοι στο χώρο που κάνουμε εμείς δραστηριότητες και μέσα στη θάλασσα και έξω στην άμμο. Αυτά λοιπόν από τις παιδικές κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου. Λίγη ακόμη υπομονή. 16 Ιουλίου ανοίγουν και επίσημα τις πόρτες τους για τους μικρούς κατασκηνωτές. Λοιπόν, εμείς αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.